Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα. ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο, 107,4. Η μέρα αγώνα σήμερα για τον Δικέφαλο, μετά από πάρα πολύ καιρό, 11 Μαΐου, το τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα ξεκινάει λοιπόν και με τη Βούλα η σεζόν 19-20. Υπάρχει το φιλικό με την Αλκμαρ στις 8, απευθείας μετάδοση από τον Λίμπερο και τον Σταύρο Κόλκα, και υπάρχει και η δυνατότητα για τους φίλους του ΠΑΟΚ που μένουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αλβανία, η παρακολούθηση του αγώνα μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Στις 8, ξαναλέω, το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 19-20. Καλή ευκαιρία να καθίσουμε, να παρακολουθήσουμε ήρεμα ένα παιχνίδι. Άλλοι θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους καινούργιους, άλλους στους παλιούς, άλλους στον προπονητή. Δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει καλή εμφάνιση, μπορεί να κάνει άσχημη εμφάνιση. Μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσει. Πρώτο φιλικό είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για μία προπόνηση. Η πιο δυνατή προπόνηση μέχρι στιγμής. Καλή ομάδα η Αλκμαρ. Που δεν είναι αμεληταίο μέγεθος. Οπότε νομίζω είναι η πρώτη ευκαιρία του Φερέρα να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αγάπη, τι γίνει και δεν μπαίνεις κάθε φορά εδώ περιμένα. Δεν κατάλαβα ότι μπήκαμε τώρα. Είχαμε μια κουβέντα έξω και καθόμουν και άκουγα. Ναι. Μάλιστα. Τι έγινε, ρε Στέργιο? Βιάζεσαι? Μου πήρε την καρέκλα. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό, να γίνει αλλαγή. Δεν σου πήρα καμία καρέκλα. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας πάνω στην Ολλανδία, με τον Σταύρο και την Ελένη. Νομίζω είναι σε εξέλιξη η προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος, η πρωινή ή έχει τελειώσει. Βγήκαν κάποια προβληματάκια, είχαμε και δοκιμές χθες ενδεκάδας. Είχαμε οικογενειακό διπλό. Υπάρχει πλήρη ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο ΠΑΟ 24, με ειδήσεις, με παρασκήνια, με αναλύσεις, με βίντεο, με φωτογραφίες και τα παραδοσιακά πλέον βίντεο των απεσταλμένων του ΠΑΟ 24, στην πληρέστερη κάλυψη της προετοιμασίας του ΠΑΟ και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια νομίζω. Ακόμα και αυτοί που δεν, οι λίγοι μάλλον που είναι στην Ολλανδία, δεν έχουν και πολύ καλύτερη ενημέρωση, εννοώντας τους φιλάθλους, εντάξει. Σχεδόν υπάρχει βίντεο και φωτογραφία για κάθε θέμα που αξίζει αναφοράς αυτά που γίνονται στην Ολλανδία. Έχει διάφορες λεπτομέρειες και διάφορα έτσι μικρά-μικρά από την προετοιμασία. Ναι. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω το πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το φιλικό, το οποίο θυμίζουμε θα μεταδοθεί μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Σήμερα. Το επόμενο φιλικό Στέργιο είναι Σάββατο, έτσι. Ναι. Οπότε και εκεί περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε αν θα είναι ΠΑΟΚ TV, αν θα έχει κανονική κάλυψη. Αλλά... έτσι πως το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, για ΠΑΟΚ TV το βλέπω. Να σου πω κάτι όμως, επειδή από ό,τι έμαθα θα έχει και μετάδοση, περιγραφή τέλος πάντων κανονικά. Εννοείται πως θα έχει μετάδοση. Θα είναι... δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή και πέρσι που συνέβη, θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε ουσιαστικά καλυμμένοι θα είμαστε όλοι, θα το δούμε από εκεί. Εντάξει, απλώς υπάρχει θέμα με τους φίλους του ΠΑΟΚ που ζουν στο εξωτερικό. Ναι, αυτό είναι όντως. Όχι στο εξωτερικό. Στο... που δεν ζουν σε Ελλάδα, Κύπρο και ναι. Αλβανία. Ναι. Εντάξει, οι λύσεις πάντα υπάρχουν. Εντάξει, απλώς χρειάζεται να έχεις λίγο πιο περισσότερες γνώσεις γύρω από το ίντερνετ. Αλλά κάποιος που δεν το ξέρει γενικότερα. Γιατί είδες τώρα, για το σημερινό φιλικό θα έχει και έτσι. Ναι. Ναι. Από Ολλανδία. Τι εννοείς από Ολλανδία? Πώς το βρεις αλλιώς? Θα είναι η μετάδοση για τους φίλους του ΠΑΟ που έχουν... Α, εσύ είναι στο ΠΑΟΚ TV, ναι. Να βρεις τη λύση. Εντάξει, είναι λίγο σύνθετο αυτό. Δεν είναι καθόλου σύνθετο. Δεν μπορώ να το οδηγήσω στον αέρα. Όχι, ρε Στεργιό, είναι σύνθετο. Γιατί μου το έχει εξηγήσει δεν φίλος μου, φίλος μου, τι κάνει. Τέλος πάντων. Άμα μπορέσετε να το δείτε, δείτε το. Αλλιώς, Λίμπερο 107,4, περιγραφή κανονικά, Σταύρος Κόλκας. Θα υπάρχουν όλα εκεί. Είχαμε και την κλήρωση πρωταθλήματος. Με λογότυπα, χθες, με νέες μπάλες, ένας χαμός. Όλοι αισιόδοξοι ότι θα είναι το συναρπαστικότερο των τελευταίων ετών. Τα ευχολόγια κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει η κλήρωση. Νομίζω το ξεκίνημα, okay, είναι κάτι παραπάνω στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Με Πανετολικό και Πανιόνιο στην Τούμπα, δύο κολλητά παιχνίδια στο τέλος του Αυγούστου. 24, 25, 26
η πρώτη αγωνιστική. Θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί ημέρα Σάββατο ή ημέρα Κυριακή. Δεν νομίζω να αγωνιστεί ημέρα Παρασκευή, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Παρασκευή δεν είναι 24, ή κάνω λάθος. 24. Όχι, η αγωνιστική θα είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Γιατί ρε, και Παρασκευή δεν είναι. Α, την έβγαλε την Παρασκευή. Ναι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ή Σάββατο λογικά ο ΠΑΟΚ ή Κυριακή. Νομίζω παίζει και ο Άρης μέσα. Ναι, και ο Άρης γυρνάει. Οπότε θα πρέπει ένας να πάει Σάββατο λογικά, ένας να πάει Κυριακή. Ναι. Ανάλογα με τη μέρα. Και νομίζω παίζει, πέφτει η πρεμιέρα ανάμεσα στα δύο μάτς του play-off. Είτε Europa League είτε Champions League, κάπως έτσι είναι. Ναι. Γενικά νομίζω παίζουν όλοι όσοι είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και Ατρόμητος. Νομίζω παίζουν όλοι πρεμιέρα εντός. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το παρατήρησα. Έβλεπα περισσότερο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Με Πανετολικό, με Πανιόνιο. Είτε Σάββατο 31 Αυγούστου, είτε Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου. ΠΑΟΚ Πανιόνιο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει μετά στην Αθήνα στα μέσα του Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει διακοπή για την εθνική. Τη φανταστική αυτή εθνική που θα κάτσουμε όλοι πάλι να την θαυμάσουμε. Θα υπάρχει διακοπή μιας εβδομάδας. Στα μέσα του Σεπτέμβρη ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Περιστέρι να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Θα υποδεχτεί τον Άρη την τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα. Και ξεκινάνε τα ντέρμπι από την πέμπτη αγωνιστική, γιατί εγώ αγάπη δεν θεωρώ ντέρμπι το παιχνίδι με τον Άρη. Το πιγκό ντέρμπι. Καθόλου ντέρμπι. Του δίνει ένα τοπικό χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Είχα την τύχη να συνεργαστώ κάποια στιγμή με ένα παλιότερο συνάδελφο. Μου εξήγησε γιατί δεν είναι ντέρμπι όταν ήμουν μικρό. Γιατί δεν είναι. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω τώρα. Δεν μπορώ στον αέρα. Ναι, και μου έχει μείνει και δεν θεωρώ ότι είναι ντέρμπι. Βασικά κυκλοφορεί στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν το πέρασε μπροστά σου. Ένα λογαριασμό, δεν ξέρω τώρα, είναι ο επίσημο, δεν είναι. Mm-hmm. Του Άρη, Super 3, κάτω Παύλα Σαλόνικα. Ναι. Δεν είναι, τον έχω και έχουν οι άνθρωποι το πρόγραμμα του Άρη. Λογικό. Αχ, μην μου πεις ότι έγραψαν πάλι τον ΠΑΟΚ με μικρά γράμματα και τέτοια. Καλά, αυτό εντάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Μόνο ο Άρης είναι γραμμένος με κεφαλαία. Όλες οι υπόλοιπες εβδομάδες. Ναι, απλώς ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε ένα κεφαλαίο γράμμα. Ούτε το πρώτο, ρε παιδί μου. Είναι όλα μικρά. Ναι. Λοιπόν. Και όφι είναι με μικρά. Τυχαία, τέλος πάντων. Ναι, okay. Δεν με πειράζει αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί και ο Ολυμπιακός αρχίζει και γράφει το όνομά του με κεφαλαία και okay. Ο Πανιόνιος. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πρόγραμμα του Άρη. Ναι. Πρώτη αγωνιστική, Άρης Όφη. Δεύτερη, Βόλος Άρης. Τρίτη, Άρης Πάο. Τέταρτη, Πάο Κάρης 21 Σεπτεμβρίου. Τι εννοείς. Πέμπτη, Άρης Λάρισα. Έκτη, Άρης Ολυμπιακός. Έχουν μόνο την ημέρα. Υπάρχει ημερομηνία μόνο, μόνο στο Πάο Κάρης. Ωρε φίλε. Είναι κάτι σαν εθνική εορτή, φαντάζομαι. Είναι η μέρα που όλοι περιμένουν. Σημειώστε την ημερομηνία. Πραγματικά γέλασα πολύ, εντάξει. Άρης Όφη, Βόλος Άρης, Άρης Πάο, Πάο Κάρης, 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται, να μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε, να γεμίσουμε και το γήπεδο. Αυτή η παρένθεση για την ομάδα του Άρη που θα τερματίσει δεύτερη, είπε ο... Ναι, αυτό το είδα, δεύτερη. Κόρκουτ, ναι. Πώς λέγεται. Κόρκουτ. Επιθυμίες να, λέει, να, επιθυμίες να τερματίσουμε δεύτερη. Εγώ αυτό το τερματίζουμε δεύτερη δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, πες να τερματίσουμε στην πρώτη διάδα. Θες στην πρώτη διάδα, βάλτε το έτσι. Αλλά, ρε, θέλουμε να κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι σαν υπόθεση. Εσύ υπόθεσες τον εαυτό σου. Δηλαδή, λες, θέλω να τερματίσω δεύτερο. Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό, ρε. Όχι, ούτε αυτό το έχω ακούσει. Δεν είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, όταν τη διάβασα, νομίζω ότι τίτλο πρέπει να ήταν εκεί που το διάβασα. Ναι. Τίτλο, έτσι. Λέω. Ρε εσύ, κάπως δεν κάθισε καλά αυτό. Δηλαδή και έξω για βλακία, ότι okay, το είπε. Μην το βάζετε και τίτλο, ρε παιδιά, δεν είναι καλό αυτό που είπε. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό που είπε. Βάλει, έχουμε υψηλούς στόχους, βλέπουμε τη διάδα, έχουμε στόχο τη διάδα. Μπορούμε ξέρω και εγώ... πρωτάθλημα. Ναι, αν εφηγανιστούν okay. Οι πλανήτες και ναι. Αποσυρθούν αλλά, βάζα φίλε, το πρωτάθλημα. Όχι, ναι. Στόχος μας να βγούμε δεύτερη. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Διασκεδάζω πάρα πολύ εγώ, να ξέρετε. Λίγο ξύμωρα κάποια πράγματα. Okay. Είπαμε. Πέμπτη αγωνιστική είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Τρίπολη. Γενικότερα είναι μια απαιτητική διάδα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το Αστέρας ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα ομαλοποιείται στη συνέχεια 7η αγωνιστική προς τα τέλη Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Λαμία, τέλη Οκτωβρίου Βόλος ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός η Τούμπα ξεκίνημα του Νοεμβρίου, Όφη ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Λάρισα. Και κλείνει ο Νοέμβριος ή αρχές Δεκεμβρίου με το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τη 12η αγωνιστική.
το δεύτερο δύσκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και κλείνει ο πρώτος γύρος με το ΠΑΟΚ Ξάνθη στις 7, στις 8 ή στις 9 Δεκεμβρίου. Ελπίζω η Super League να βγάλει ημερομηνίες για όλες τις αγωνιστικές. Εντάξει, θα βγει. Εδώ βγήκε όλο το πρόγραμμα, εσύ. Γρήγορα, γρήγορα. Ναι, ήταν καλό. Είναι μία πρόοδος. Καλά να τα λέμε. Όπως κράζουμε, να λέμε και τα καλά. Είναι πάρα πολύ καλό που βγήκε το καλεντάρι των ημερομηνιών. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι αναβολή αγωνιστικής και πάνω όλα πίσω. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, παιδιά. Με το που βγήκε το πρόγραμμα, υπάρχει κόσμος, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, στη Super League, που κόπτεστε για τους Έλληνες φιλάθλους και ακούσαμε πολλές δηλώσεις και να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα και οι οικογένειες και να μην υπάρχουν απαγόρευση οπαδών, απαγόρευση μετακίνηση στα παιχνίδια. Ναι, μπλα μπλα μπλα. Υπάρχει λοιπόν κόσμος που σύμφωνα με το καλεντάρι που εσείς έχετε βγάλει, αρχίζει και κάνει το πρόγραμμά του από το εξωτερικό. Οπότε να έρθει στην Ελλάδα να δει το ΠΑΟΚ Άρης, να δει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ακόμα και να δει και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν είναι τόσο μακριά, είναι αγάπη 22, 23 ή 24 Φεβρουαρίου. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν φίλοι του ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ, που θα πάνε σήμερα στη δουλειά τους στα αφεντικά στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Νορβηγία και θα πούνε: αφεντικό, θέλω μέσα τέλη του Φεβρουαρίου να πάρω άδεια. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Για να πάω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς. Ναι. Σε κοινό μας γνωστό αυτό. Σεβαστείτε λοιπόν όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εντάξει, και αν τυχόν υπάρξει κάποια ιστορία όπως η περσινή, βρείτε άλλο τρόπο. Με το Λευκό Πόλο κτλ. Γιατί είναι ένα θέμα που περνάει by. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση ακόμα για να βρεθεί. Μάλλον βρέθηκαν οι ένοχοι. Μάθαμε τα πάντα για αυτούς, αλλά. Σε εξωτικούς προορισμούς. Επί της ουσίας τίποτα. Ούτε είδε κάποια άλλη αντίδραση των διαιτητών. Προφανώς είναι ικανοποιημένοι. Εννοείται πως ούτε θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα και φέτος. Απλά αυτό είναι μία ευχή. Ενώ έχουν συμβεί 10, 20, 30 περιστατικά και έτσι πως πάει η δουλειά μπορεί και να συμβούν και άλλα στο μέλλον, όσο δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία των ηθικών και φυσικών αυτουργών, δεν νομίζω να μαζεύεται κανένας. Τέλος πάντων, να το μαζέψουμε, καλό θα είναι να μην αλλάξει το πρόγραμμα και καλό θα είναι να βγουν και ημερομηνίες στα κοντά, δηλαδή να μην έχουμε πάλι από την πρώτη μέχρι την πέμπτη αγωνιστική, από την πέμπτη μέχρι τη δέκατη. Ναι. Βγάλετε, καθίστε κάτω, δείτε τις ημερομηνίες της UEFA, Champions League, Europa League κτλ. Αποκλείστε όλες τις περιπτώσεις να έχουμε παράπονα από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Βγάλετε ένα πρόγραμμα, βγάλετε και τις ώρες και άνθρωποι είμαστε, αν τυχόν μία αγωνιστική χρειαστεί να αλλάξουμε κάποια μέρα κτλ. Okay, συμβαίνει και στο εξωτερικό, αλλά καλό θα είναι να βγάλει η Super League το πρόγραμμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτά και με την κλήρωση. Δεν ξέρω αν ο Σταύρος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό γιατί υπάρχουν πλέον και οι ας πούμε κλειδάριθμοι. Είδαμε κλήρωση ήταν ηλεκτρονική. Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν κάποιες παράμετροι στο πρόγραμμα που δεν βγάζει ντέρμπι τις πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, το πρόγραμμα πάντως πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι. Νομίζω είναι καλό για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Δεν χρειάζεται ούτε μετακίνηση να κάνει. Οι αντίπαλοι είναι normal. Δηλαδή, ειδικά ο Πανιόνιος νομίζω ότι θα έχει πολύ, πολύ δύσκολη σεζόν φέτος. Θα έχει δύσκολη, αλλά εγώ προσωπικά τον Πανιόνιο δεν τον υποτιμάω ποτέ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, κανένας δεν υποτιμάει κανένα. Είναι μια ομάδα με ιστορία. Έχει τη φανέλα της, έχει το μέταλλο. Έχουν πολλά θέματα, ρε εσύ. Έχουν πολλά θέματα. Και πέρσι είχαν θέματα. Όχι, εντάξει, φέτος είναι μεγαλύτερα, αλλά και πέρσι είχαν θέματα. Μου το έλεγε και ένας συνάδελφος στην Αθήνα χθες που το συζητούσαμε, ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα φέτος στον Πανιόνιο. Αυτός που είναι πολύ. Όχι που είναι. Ξεκινάει ανεβασμένος, είναι ο Βόλος. Το είδες αυτό. Ανεβασμένος, όταν λες. Πολύ ρε παιδί μου. Δηλαδή συζητιέται, οι αποδόσεις του είναι πολύ καλές για ψηλές θέσεις. Είναι. Ναι. Ανεβαίνει καλά. Ο Βόλος Στέργιο. Για να δω τις αποδόσεις στοίχημα. Τώρα με έβαλες. Γιατί. Ναι, ρε, από χθες όλοι το συζητάνε. Δεν το κουβέντιασα ακόμη κανέναν. Εσύ, ρε Στέργιο, τι θέλει. Εντρίλει όλοι δηλαδή. Γι' αυτό. Να σε κάνω δεν εννοώ εσένα, εννοώ γενικότερα. Νικητές, στην πόλη. Νικητές διοργανώσεων. Πάω 2-0. Δεν σου λέω γενική. Ολυμπιακός 2-15, ΑΕΚ 12,5, μπλα μπλα. Ατρόμητος. 500 ο Βόλος. Πάνω από Αστέρα Τρίπολης.
Ξάνθη που είναι στο 750 απόδοση και ναι. πάνω Πανετολικό, Λαμία, Λάρισα, Όφη που είναι στο 1500. Άντε αγάπη, φτιάξε την πρίκα σου. Βάλε 100 ευρώ να πάρεις. Αυτό που υπάρχει κόσμος που το κάνει, που το πιστεύει ότι άμα βάλω ξέρω εγώ 500 ευρώ σε ένα πίθανο πράγμα. Ούτε 50 λεπτά. 500 ευρώ. Εσένα, εσύ δεν βουλήξες για κάποιον που σου είπε κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Όχι για ποδόσφαιρο. Όχι. 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 Και ο Πανιόνιος, τελευταίο φαβορί για το πρωτάθλημα με απόδοση 2.000. Για πες λίγο πάνω τι γίνεται τώρα για την πρώτη. Για το πρωτάθλημα. Ποια πρώτη. Για το πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πώς είναι τώρα οι αποδόσεις. Με το που ανακοινώθηκε ο Φερέιρα, επανήλθε ο ΠΑΟΚ στη θέση φαβορί. 2.05, Ολυμπιακός 2.15. Απλώς η διαφορά είναι πιο μικρή. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτά. Ενδεικτικά είναι, απλώς αφού γκράζονται και το κλίμα. Ναι, εντάξει, πάντα. Η στίχημα από νωρίς άνοιξε. Η στίχημα. Όχι, ρε, η στίχημα από νωρίς έχει ανοίξει τις αποδόσεις. Ήταν φαβορί ο ΠΑΟΚ από το τέλος της περασμένης σεζόν. Καλώς για μένα η αποχώρηση του Λουτσέσκου έφερε αλλαγή στις αποδόσεις. Λογικό βασικά. Απόλυτα δικαιολογημένο. Έχασε ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη σταθερά. Τη μεγαλύτερη σταθερά που θα μπορούσε να έχει. Αλλά η πρόσληψη Φερέιρα και όχι κάποιου τυχάρπαστου από Σλοβενία, Κύπρο, Μογγολία, όπως θα περίμεναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή περίμεναν τον Ιβάν Σαββίδη μέσα στον πανικό να πάει στη Μογγολία και να φέρει έναν προπονητή. Ναι. Επανέφερε την ισορροπία. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Ή είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, τι είναι, πώς τη δίνει. Η διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ είναι στο 12,5. Πρέπει ο πρόεδρος να κάνει καμιά κίνηση να πέσει το ποσοστό. Μεγάλη αισιοδοξία και στην ΑΕΚ, να ξέρεις. Δηλαδή, διάβαζα κάτι σχόλια φίλων της ΑΕΚ. Ναι. Ότι παιδιά, στόχος μας είναι να είμαστε από την κορυφή το πολύ στο μείον 10 okay. στο τέλος της κανονικής περίοδου okay. και μετά να φορτσάρουμε στα play-off. Ναι. Δηλαδή, η αισιοδοξία αναβλύζει, είναι παντού. Ναι. Ναι, αλλά πήραν βράνιες. Αλλά λέγανε όχι παραπάνω από 10 βαθμούς. Αφού πήραν βράνιες τώρα. Να μπορούμε να τη μαζέψουμε. Αυτή την παικτάρα που λένε ότι ο Βράνιες ήρθε και τα αλλάζει όλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι Βόσνιος, Βόσνιος παικτάρας. Βόσνιος παικτάρας. Θα έλεγε συνάδελφος. Δεν είναι Βραζιλιάνος, αλλά είναι Βόσνιος. Ναι. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά για να δούμε αν θα ξεκινήσουμε και τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπειτο χρονοδιάγραμμα. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα για το πρωτάθλημα και ποιες ομάδες θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις και στις πρώτες έξι θέσεις. Ποια ομάδα θα βρίσκεται στην πρώτη θέση τα Χριστούγεννα, αγάπη. Ναι. ΠΑΟΚ 2-15, Ολυμπιακός 2-40. Να τερματίσει τελευταίος ο Πανιόνιος με 2.35. Ουραγός στα Χριστούγεννα υπάρχει στοίχημα. Mm-hmm. Να πάρει το πρωτάθλημα κάποιος πέρα από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάντως όσοι θέλετε να οικονομήσετε και αν αφουγκράζετε την αισιοδοξία του Κόρκουτ, πώς λέγεται. Κόρκουτ. Να τερματίσει στους πρώτους δύο. Ο Άρης πληρώνει 8. Να τερματίσει δεύτερος. Να τερματίσει δεύτερος δεν υπάρχει στοίχημα. Ας βγαίνει ειδικό στοίχημα. Ας βγάλει ειδικό στοίχημα. Ας βγαίνει ειδικό στοίχημα. Εντάξει. Λοιπόν. Τερματίσουμε δεύτερος. Εύκολο στοιχηματισμό από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εύκολη πρόσβαση με ασφάλεια, με ταχύτητα, άμεση αποπληρωμή των κερδών. Όλες οι επιλογές live cash out. Τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη 24 ώρες το 24ωρο με κάθε δυνατό τρόπο. Υπάρχει το σερί που κερδίζετε εντελώς δωρεάν μέσω του κινητού σας και σωστές προβλέψεις, χιλιάδες ευρώ κάθε εβδομάδα. Και υπάρχει το online καζίνο της Στοίχημαν. Και φυσικά αύριο. 10 η ώρα το πάρτι των Σταβέντο στο Alfredo's Gardens δίπλα στο Ρίτσι Καζίνο. Στις 10 θα ανοίξουν οι πόρτες. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συναυλία του Σταβέντο. Θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το Ρίτσι Καζίνο από το Βασιλικό Θέατρο προς το Alfredo's Gardens στις 9.30 και στις 10.30 για όσους δεν έχουν κάποιο μεταφορικό μέσο. Εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7. Δεν είναι παιδιά υποχρεωτικό να πάτε στο Ρίτσι Καζίνο. Μπορείτε κάλλιστα να πάτε μόνο στη συναυλία του Σταβέντο. Αν θέλετε να πάτε και στο καζίνο πριν ή μετά τη συναυλία, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει στο Ρίτσι Καζίνο εισιτήριο εισόδου. Αυτά ως εισαγωγή. Πάμε στο διάλειμμα για να αρχίσουμε τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Θα κάνουμε την πρώτη απόπειρα να συνεχίσουμε με Ολλανδία. Ποιον θα έχουμε πρώτα, που ποντάρεις. Θα δούμε έκπληξη. Για όλους μας και για εμάς.
Όχι, εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε πρώτα με την Ελένη και μετά το διάλειμμα των Μία να μιλήσουμε και με τον Σταύρο να μας πούνε για το σημερινό φιλικό, να μας πούνε για τις δοκιμές του Φερέρα, οτιδήποτε συμβαίνει. Υπάρχει και ένα πρόβλημα με το Μάτος, υπάρχει βίντεο στο ΠΑΟ 24. Υπάρχουν μηνύματα και ομιλίες του Φερέρα στους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Γενικότερα είναι μια κατάσταση με πολύ ενδιαφέρον μεν όταν υπάρχει νέος προπονητής, αλλά η πίεση του χρόνου είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει μέρα για χάσιμο. Το ξέρει φυσικά ο Φερέρα, το ξέρουν οι συνεργάτες του, το ξέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι 35 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Μπάλε, αγάπη, ρεπό κτλ. Κτλ. Καλά, ναι, ουσιαστικά σίγουρα. Μιλάμε για 27-28 μέρες. Εντάξει, πρέπει να γίνουν νομίζω λίγο όλα πιο γρήγορα από ότι αν συνέχισε ο ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν πέρσι. Λογικό είναι, ο νέος προπονητής θέλει να δημιουργήσει μια δική του εικόνα από την ομάδα, γιατί προφανώς έχει δει διάφορα βίντεο, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να είσαι εκεί. Ελένη, λοιπόν, την έχουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε καλά, να έχουμε εδώ τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος δίνει μια διαφορετική νότα στο σημερινό πρωινό, έτσι λίγο πριν το απογευματινό φιλικό. Νομίζω ότι και το πρόγραμμα σήμερα είναι εντελώς προσαρμοσμένο και εναρμονισμένο με το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Το καλό για τον ΠΑΟΚ, σχετικά καλό είναι αυτό, είναι ότι θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο, στο γήπεδο που προπονείται τις τελευταίες τρεις ημέρες, όπως βεβαίως και το φιλικό του Σαββάτου. Έτσι. Mm-hmm. Σαφώς η σημερινή προπόνηση δεν θυμίζει πολλά στην απογευματινή. Θέλω να σταθούμε λίγο στην απογευματινή, γιατί ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Είδαμε για πρώτη φορά τον Άμπελ Φερέιρα να μπαίνει έτσι σε κλίμα τακτικής, να δίνει τα πρώτα μαθήματα τακτικής. Εκείνο το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι αρέσκεται σε ένα 4-4-2 και νομίζω ότι από τα πρώτα έτσι μαθήματα, από τις πρώτες προπονήσεις, αυτό το στίγμα θέλησε και ο ίδιος να δώσει και χώρισε βεβαίως τους παίκτες του σε γκρουπ με δύο επιθετικούς, με έναν second striker εκεί που είδαμε Πέλκα, Λιμιό, Στοχ, έτσι είδαμε διάφορα πρόσωπα σε νέους ρόλους αν θέλετε. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στα extreme ο Άμπελ Φερέιρα και έκανε διάφορες κινήσεις στο χώρο, πώς κινούνται με ή χωρίς την μπάλα, πώς καλύπτουν το χώρο και να το πίσω διαρκώς ο Φερέιρα. Ήταν γρήγορη σκέψη, είναι το μοναδικό το οποίο ακούς συνέχεια από τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ακόμη και όταν κλέβετε την μπάλα, ακόμη και όταν τη χάνετε, θέλω να ξέρετε μάλλον ποια είναι η επόμενη ίσως κίνηση, πώς θα πρέπει να κινείστε μέσα στο χώρο. Αυτό είναι γρήγορη σκέψη, η σκέψη και η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα και φυσικά θέλω να μιλάτε διαρκώς, να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, έλεγε χθες ο Άμπελ Φερέιρα. Μένω κυρίως στο χθεσινό κομμάτι της προπόνησης, γιατί αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθουμε και στο σημερινό, αλλά το σημερινό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, λόγω του σημερινού φιλικού, έχει αναλωθεί κυρίως σε στημένα, σε κομπίνες. Οπότε έτσι βλέπουμε διάφορες εκτελέσεις, κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει τις εκτελέσεις. Τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, όλα καλά? Φόρτσα Ίντερ, λέει. Έγινε. Υπάρχει ένα θέμα σήμερα με το Μάτος, που το διαβάσαμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Αυτό το αξιοσημείωτο είναι με τον Μάτος, αλλά εκεί που καταλήξαμε, αγάπη και Στέργιο, στο συμβούλιο, είναι ότι δεν έχουμε δει ποτέ τον Μάτος, και να χτυπήσουμε και ξύλο γιατί μην το πιάνουμε στο στόμα, να τραυματίζεται. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ο Βραζιλιάνος μπορεί να μας τρομάξει, με την έννοια ότι όπως και σήμερα έπεσε κάτω και για 10 λεπτά έδειχνε ότι σφάδαζε και ήταν έτσι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Έπιανε το αριστερό γόνατο κατευθείαν από το κέντρο του γηπέδου, εκεί που ήταν το ιατρικό επιτελείο, έτρεξε πάνω του, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για αρκετή ώρα, αλλά επανήλθε κανονικά, συμμετέχει στο πρόγραμμα, λίγο στην αρχή δεν πατούσε καλά, οπότε ήταν αυτό το απρόπτο, αυτή η αναμπουμπούλα αν θέλεις με τον Μάτους, αλλά ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Επειδή βλέπω τώρα και τον Λάμπρου μπροστά μου, να πούμε ότι ο Λάμπρου και ο Πέλκας σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, έτσι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα για να τα θέσουμε καλύτερα, δεν θα τους δούμε στο σημερινό φιλικό, και αυτό γιατί ο Λάμπρου έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πίσω μέρος της λεκάνης, ακολουθεί κάποιες θεραπείες και τώρα έτσι στα στημένα εδώ που βλέπω τον βοηθό του Φερέιρο, ο οποίος έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Είναι στην ουσία
ο άνθρωπος ο οποίος όταν το γκρουπ χωρίζεται στα δύο είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο και ο Άμπελ ασχολείται με το άλλο, είναι πολύ ενεργός και ο δικός του ρόλος και οι παίκτες απευθύνονται πυκνά συχνά σε εκείνον. Επιστρέφω στον Λαύρου και έλεγα ότι δεν θα τον δούμε σήμερα γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις και τώρα παρακολουθεί την προπόνηση, είναι στα πιτ. Όπως δεν θα δούμε και τον Μπέλκα, έτσι, γιατί και ο Μπέλκας έχει κάποιες ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και αυτός ακολουθεί και ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Είναι από τα λίγα πρόσωπα τα οποία δεν θα δούμε σήμερα. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και ενημερωθήκαμε είναι πως τις προθέσεις του Άμπελ Φερέιρα είναι να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, να αγωνιστούν αρκετά πρόσωπα, να δοκιμάσει πρόσωπα, να δοκιμάσει ρόλους για να έχει και ο ίδιος έτσι μια πρώτη εικόνα. Λογικό. Οπότε είναι λογικό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μένει σε μια ενδεκάδα, έτσι ακόμη δεν έχει κάποια ενδεκάδα, δεν μπορεί να έχει κάποια ενδεκάδα στο μυαλό του Πορτογάλος. Γι' αυτό θέλει να δοκιμάσει πρόσωπα. Μιλάμε και για ένα διαφορετικό σχηματισμό, οπότε μιλάμε και για νέους ρόλους και για ποδοσφαιριστές που καλούνται έτσι να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα και στα θέλω του Πορτογάλου. Εκείνο το οποίο κρατάμε από τον Άμπελ Φερέιρα είναι ότι θα γίνουν αλλαγές, το θέλει και ο ίδιος να γίνουν αλλαγές. Είναι λογικό και επόμενο από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρέσκεται σε ένα 4-4-2 και η ομάδα έχει συνηθίσει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού να δούμε αλλαγές, αλλά το θέμα είναι ότι όλες αυτές θα πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην σοκαριστεί ο οργανισμός, να μην σοκαριστεί όλο αυτό το ήδη πετυχημένο γκρουπ. Και αυτός είναι και ο μεγάλος προβληματισμός του Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος θα πρέπει να κάνει την μετάβαση και να την κάνει πολύ προσεκτικά. Το λέγαμε και την πρώτη μέρα, αλλά θα το πω και σήμερα γιατί βλέπω τον Ζίβκοβιτς σε εξαιρετική κατάσταση, η αλήθεια είναι. Και το σχολιάζαμε και προηγουμένως. Αυτό το γκρουπ των τερματοφυλάκων στην προετοιμασία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Χθες και ο Μάριο Μπράνκο έτσι μεταξύ άλλων στάθηκε και στον Μελίσσα στο πόσο πολύ τον πιστεύει και ο ίδιος εξέφρασε στο off the record την ικανοποίηση για αυτό το group που έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως υπάρχει σημαντικό ρόλο μάλλον παίζει και ο Γιώργος Συσκιαθής, ο οποίος έχει πάρει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι έτσι άρχοντας εντός εισαγωγικών της δουλειάς του και το γκρουπ αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό και φαίνεται και μέσα από τις προπονήσεις και από το πώς δουλεύει και ο Ζίβκοβιτς, πώς έχει ενσωματωθεί, πώς έχει μπει με το καλημέρα στο κλίμα των προπονήσεων και ο ίδιος έτσι με την πλευρά του, με τον ανταγωνισμό που έχει έρθει να δώσει, δημιουργούν ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ. Καλό αυτό βασικά για όλους και για τον Πασχαλάκη και για τον ίδιο τον Ζίβκοβιτς. Είναι καλό που βλέπουμε ας πούμε, και τον Ροντρίγκο Σουάρες, ο οποίος ήρθε να δώσει όχι μόνο ανάσες, αλλά και να βάλει δύσκολα εντός εισαγωγικών έτσι στο λέωμά τους, ο οποίος κάθε χρόνο, κάθε σεζόν ήταν βασικός και αντικατάστατος, γιατί αυτή ήταν η βασική αλλαγή, η βασική μονάδα, συγγνώμη, αυτή ήταν η σταθερά σπόκ, οπότε έρχεται και να τον ξεκουράσει, αλλά και γενικώς να ανεβάσει το επίπεδο ανάμεσα στην ομάδα, με τους δύο να ανταγωνίζονται, να συναγωνίζονται, όπως θέλετε πείτε το, για μία θέση. Είναι καλό γιατί και ο Ροντρίγκο τον βλέπουμε, έχει και τα στημένα. Ο Ροντρίγκο είδαμε, Μίσιτς είδαμε, Ελ Καντουρί είδαμε, Τσιγκάρα είδαμε για τα στημένα τα οποία προηγουμένως. Έχει καλά στημένα, έχει καλό πόδι και γενικότερα έτσι και αυτός ο ποδοσφαιριστής μιλώντας για τους αποκτηθέντες έχει μπει καλά, δείχνει ιδιαίτερα ορεξάτος. Εν τω μεταξύ επειδή ο Ροντρίγκο ήρθε πολύ νωρίς. Πολύ τον ξεχάσαμε στην πορεία. Δηλαδή, στεκόμαστε στον Αγγούστο, στο Στόχ, σε όλους αυτούς. Ναι. Και τώρα ναι, τον ξεχνάμε λίγο. Ο Αγγούστο νομίζω ότι θέλει το χρόνο του, θέλει τις μέρες του. Νομίζω γι' αυτόν είναι καλό, λόγω γλώσσας, ότι και ο Αμπέλ Φερέιρα μιλάει πορτογαλικά. Και ναι. Από ό,τι μας είπατε αυτές τις μέρες, έτσι θα πάει κιόλας. Δηλαδή, δεν θα είναι στη Λουτσέσκου με τα αγγλικά. Υπάρχει ο Μανιάτογλου που κάνει τη μετάφραση στα αγγλικά, οπότε κατευθείαν αυτός μιλάει πορτογαλικά. Για τον Αυγούστο είναι καλό, που και αυτός έχει θέμα. Για τον Αυγούστο και για πάρα πολλούς Βραζιλιάνους. Οι οποίοι Βραζιλιάνοι έρχονται μαζί και μπαίνει ένα αυγούκι. Όπως είπε και ο Μάτος, μαφία της Βραζιλίας είμαστε. Ναι, είναι και αρκετή πλέον. Ναι, οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ γιατί μιλάει, όπως είπε και εσύ, ο Άμπελ Φερέιρα πορτογαλικά. Οπότε παίκτες όπως ο Αυγούστο, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, κατευθείαν αντιλαμβάνεται τι θέλει να πει ο προπονητής και ποια είναι τα θέλω του προπονητή. Και βεβαίως για τους υπόλοιπους υπάρχει ο Αλέξανδρος Μανιάτογλου, ο οποίος μεταφράζει στα αγγλικά τι λέει ο προπονητής. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον το επικοινωνιακό,
έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Ελένη, Άμπελ Φερέιρο, ναι. Ο Πέδρο Ενρίκε, τι κατάσταση είναι, πώς είναι τώρα στο ξεκίνημα? Υποθέτω χαρούμενος που έφυγε ο Λουτσέσκου. Γιατί υπάρχουν, συνεχίζονται λίγο τα δημοσιεύματα από Βραζιλία για ομάδες. Ναι, αστειεύομαι προφανώς. Ναι. Κοίτα, σίγουρα με Λουτσέσκου νομίζω ότι το μέλλον του δεν ήταν σίγουρο στις τάξεις του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ούτως ή άλλως είχε δείξει ο Λουτσέσκου ποιο είναι το σκεπτικό του, ποιες είναι οι επιλογές του, αν ο Ενρίκε βρίσκεται στις βασικές ή όχι επιλογές του. Οπότε το φετινό καλοκαίρι νομίζω ότι δεν ήταν σίγουρο όσον αφορά την παραμονή του Ενρίκε στον ΠΑΟΚ. Τώρα με την αποχώρηση του Λουτσέσκου σίγουρα έχουν μπει νέα δεδομένα στο τραπέζι, νέα δεδομένα έχουν μπει και για όλους. Ναι, για το Χατσέι, ναι, ναι, ας πούμε, υπάρχουν φωνές από το Περιστέρι ότι τον περιμένουν. Αλλά ο ίδιος έτσι εδώ με την όντας μέσα στην ομάδα, ζώντας με την ομάδα, έλεγε ότι μπορούν να περιμένουν αν θέλεις στο Περιστέρι, γιατί νιώθει εκείνος ότι υπάρχει ένας νέος προπονητής. Άρα έχει την ευκαιρία ότι θα έχει τις ευκαιρίες του αυτές τις μέρες και να δοκιμαστεί και ενδεχομένως να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, γνωρίζοντας βεβαίως ότι μπροστά του έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, σταθερές του ΠΑΟ τα τελευταία χρόνια, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, μια έλευση προπονητή αλλάζει τα δεδομένα και θέτει νέα πάνω στο τραπέζι, οπότε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Ενρίκε, όπως είναι ο Χατζησαΐας, όπως είναι ο Κάτσε, ο οποίος ήρθε στην προετοιμασία τελευταία στιγμή, ενσωματώθηκε, αλλά σαφώς στο πίσω μέρος του μυαλού του γνώριζε ότι θα κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και κατόπιν θα κάτσει με την ομάδα να μιλήσει για να βρουν μια λύση για το τι μέλλει γενέστε. Αλλά πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα στο τραπέζι και εκείνων, ειδικά σε μια θέση τέτοια που ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει και ψάχνεται και νομίζω ότι ο Κάτσε σε μια πρώτη ανάλυση τουλάχιστον των θέλων του Άμπελ Φερέιρα ταιριάζει πάρα πολύ καλά με τα τρεξίματά του, με το aggressive του χαρακτήρα του, με τα στημένα του. Οπότε μπορεί και αυτός να κουμπώσει τις επόμενες μέρες πολύ καλά στα θέλω του Φερέιρα και να πάρει την ευκαιρία του. Ποτέ δεν ξέρεις. Γενικώς νομίζω ότι όλοι θα επανεξεταστούν από την αρχή. Τόσο γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, σίγουρα θα διαβαστούν για δεύτερη φορά για να πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Ωραία. Ελένη, σχολιάστηκε καθόλου η κλήρωση του πρωταθλήματος από τους παλιούς Έλληνες, γιατί τώρα ο Άμπελ Φερέιρα δύσκολο να ξέρει τις ισορροπίες. Τώρα να σου πω την αλήθεια, εκείνο το οποίο τους βάζει ο Άμπελ Φερέιρα στο μυαλό, στη φιλοσοφία του, είναι ότι αυτή η προετοιμασία εδώ γίνεται και τα προκριματικά του Champions League. Λογικό. Νομίζω ότι ακόμη νομίζω ακριβώς το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα γενικώς υποχρεώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του. Αυτό το οποίο είπε ο Φερέιρα στην καθιερωμένη πια ομιλία, εκεί που τους μαζεύει όλους γύρω από το κέντρο του γηπέδου και τους μιλάει για περίπου 10 λεπτά, είναι ότι εδώ κάνουμε προετοιμασία για τα προκριματικά του Champions League. Κάνουμε προετοιμασία για την Ευρώπη και αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας και αυτό θέλω να σκέφτεστε. Οπότε και η κλήρωση και τα συναφή πάνε σε δεύτερο-τρίτο πλάνο. Νομίζω ότι ο Πορτογάλος έχει θέσει ξεκάθαρα σαν πρώτο στόχο, σαν βασικό μέλημα, σαν πρώτο στίχημα, όπως θέλετε πείτε το, τα προκριματικά του Champions League. Που είναι και κοινό μυστικό, έτσι. Νομίζω ότι μετά το αίτητο πρωτάθλημα, μετά το double, σίγουρα φέτος ο πύχης έχει ανέβει και σίγουρα είναι κοινό μυστικό ότι η είσοδος στους ομίλους της Champions League είναι διακαλής πόθος των ασπρόμαυρων, είναι αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν, είναι το βήμα παραπάνω που ψάχνουν τη φετινή χρονιά. Δεν θα είναι εύκολο, έτσι τουλάχιστον όπως έγιναν τα πράγματα, όπως ήρθαν οι εξελίξεις το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα το κάτι παραπάνω βρίσκεται και λέγεται στην Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει καιρός ακόμα, νομίζω, για όλα αυτά. Ωραία. Ναι, υπάρχει. Άρα υπάρχει περιμένουμε καιρός, ένα γεμάτο απόγευμα με το φιλικό. ΠΑΟΚ TV θυμίζουμε ξανά και μέσα από το Λίμπερο φυσικά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Έτσι ακριβώς. Σήμερα λοιπόν, χθες ήρθαν και άνθρωποι εδώ της Αλκμαρ προκειμένου να τσεκάρουν το γήπεδο. Νομίζω ότι είχαν κατά νου ότι θα παίξουν τελικό Champions League οι συγκεκριμένοι, γιατί ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί, κοιτώντας το γήπεδο, το χλωτάπιτα, πού μπορούν να κάτσουν οι ομάδες, ζητώντας έξτρα καθίσματα, πού μπορεί να τοποθετηθεί η κάμερα. Αλλά ναι, η Αλκμαρ η οποία βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, έτσι, οπότε σήμερα θα δούμε απέναντί μας, σήμερα που έχουμε βρει απέναντί του, μια ομάδα σαφώς πιο προχωρημένη, μια ομάδα σαφώς πιο έτοιμη,
η οποία θέλει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, γιατί στην ουσία ολοκληρώνει την προετοιμασία της. Mm. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μόλις στην τρίτη μέρα της προετοιμασίας του, μόλις στην δεύτερη μέρα προετοιμασίας του Πορτογάλου, ακόμη έχει τις σημειώσεις στα χέρια του, ακόμη έχει τα χαρτιά στα χέρια του, διαβάζοντας τα ονόματα των παικτών, ψάχνοντας τους ρόλους του καθενός, που μπορεί έτσι να τους τοποθετήσει. Είναι διαφορετικές συνθήκες και για τις δύο ομάδες, και γι' αυτό εξάλλου ο Φερέιρα δεν σκέφτεται τόσο το φιλικό, όσο το να δει πρόσωπο, να δοκιμάσει θέσεις και να βγάλει έτσι κάποια πρώτα συμπεράσματα από ένα φιλικό. Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, καλή συνέχεια. Να είστε καλή καλά. Δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου. Σε μια πρώτη σύνδεση έτσι με Ολλανδία. Λογικά μετά το διάλειμμα θα έχουμε και Σταύρο Κόλκα να μας πει λίγο τα υπόλοιπα, Στέργιο, τα γύρω-γύρω. Ξέρεις, τα γνωστά. Ναι. Τι χρώμα έχει το χλωτάπ της εκεί, τι καιρό έχει, όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε λίγο γρήγορα στο δεύτερο διάλειμμα για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Μαζί μας παρέα εδώ είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο τα νέα γραφεία της Αναδομός στο Φίνικα. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, μέρα συγχωρηγός του ΠΑΟΚ και τα προηγούμενα χρόνια και τα επόμενα. Προσφέρει Στίχημαν αγάπη να πετύχει ο στόχ περισσότερα από 5,5 γκολ φέτος. Ναι. 1,87. Καλό. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά. Πολύ καλό. Δεν ξέρω για assist. Over 6,5, απόδοση 2. Πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω πιο δύσκολο τα goal over 5,5 εύκολα. 1,87. Γερός να είναι ο Μίροσλαβ. Θα δούμε. Έχει πάρα πολλές επιλογές τη στιγμή που συνεχίζεται το Copa America, το Copa Africa κτλ. Έχει πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, παιδιά, για την Super League. Δηλαδή, εγώ μέτρησα πάνω από 150 ειδικά στοιχήματα. Ποιος θα δερματίσει πρώτος, δεύτερος, συνδυασμένο το πρώτος, δεύτερος, ποιοι θα μπουν στην πεντάδα, στην εξάδα, ποιοι θα πέσουν στην κατηγορία, ποιοι θα είναι τελευταίοι τα Χριστούγεννα. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πάντα προκύπτουν ευκαιρίες. Όπως βλέπω τώρα, Χρήστο, ο Βαλμπουενά να βάλει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο πρωτάθλημα, όχι στα play-off, δηλαδή 26 αγωνιστικές, over μισό, 2 απόδοση. Δεν θα βάλει ένα, ρε φίλε. Ένα δεν θα βάλει. Τόσο πια. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μέσα στις πολλές επιλογές που δίνει η στοίχημα. Και μαζί μας το ρίζει καζίνο. Αύριο στις 10 θα ανοίξουν οι πόρτες του Alfredo's Gardens, δίπλα στο ρίζει καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινή συναυλία στα Βέντο. Νομίζω ένα ακόμα πολύ ωραίο happening του Regency Casino, όπως όλα τα προηγούμενα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο, στα καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Προπόληση είναι από 15 ευρώ και δωρεάν μεταφορά από το Βασιλικό Θέατρο προς το Regency Casino 9.30 και 10.30. Δεν είναι υποχρεωτική, ξαναλέω, η παρουσία σας στο καζίνο. Μπορείτε απλά να πάτε, να απολαύσετε το Σταβέντο και να επιστρέψετε. Αν θέλετε τώρα να πάτε στο καζίνο πριν ή μετά, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής και δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνδεθούμε και πάλι με Ολλανδία. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Η μέρα πρώτου φιλικού για τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 8. Απευθείας μετάδοση από το Λίμπερο και τον Σταύρο Κόλκα. Πλήρη ενημέρωση με βίντεο πριν, μετά τον αγώνα, δηλώσεις, όλα τα σχετικά και αναλύσεις το βράδυ από το ΠΑΟΚ 24 και για τους κατοίκους της Ελλάδας, Αλβανίας και της Κύπρου, απευθείας μετάδοση σε ποιότητα high definition από το ΠΑΟΚ TV. Και από κινητό μπορείτε, οι πιο πολλοί έχουμε smart τηλεοράσεις, αγάπη, ναι. Το πετάς και στην τηλεόραση, από το κινητό σου ή απευθείας από την τηλεόραση. Έχει το ενδιαφέρον. Όπως μας έλεγε και η Ελένη, είναι πιο μπροστά η Αλκμαρ σε προετοιμασία. Έτσι και αλλιώς είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις δεύτερης ταχύτητας πλέον στην Ολλανδία. Είχε κάνει εκείνο το ξεπέταγμα με τον Φαγκάλ τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πήρε και πρωτάθλημα η Αλκμαρ. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο θυμάμαι, λες να κάνω λάθος. Εντάξει, είναι στο ανέβασμά της γενικά η Αλκμαρ. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι διαφορετική κατάσταση τώρα. Γνώριμος αντίπαλος. Του ΠΑΟΚ, η Αλκμαρ. Και επειδή μιλάμε για πολλές αλλαγές προσώπων σήμερα, νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά
από το ξεκίνημα. Εντάξει, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά ναι, η λογική λέει και με βάση τα προηγούμενα χρόνια και γενικότερα πώς λειτουργεί το σώμα του ποδοσφαιριστή μετά από μια μεγάλη άδεια, όντας στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, λογικά δεν περιμένουμε πάρα πολλά. Αλλά σίγουρα θα έχει και κέρδη, νομίζω, το φιλικό. Θα δούμε κάποια στοιχεία πρώιμα και μικρά από τη φιλοσοφία του Αμπέλ Φερέιρα και θα έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα νέα πρόσωπα. Και στα νέα και στα νέα λίγο παλιότερα, όπως είναι ο Λάμπρο, όπως είναι ο Χατζησαΐας, όπως είναι ο Κάτσε. Παιδιά που έχουν συμμετάσχει και άλλες φορές σε προετοιμασίες του ΠΑΟΚ. Όντως το 2008-2009, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, η Αλκμαρ πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας της και τελευταίο μέχρι σήμερα. Πρόσφατα, αγάπη, εντάξει, μια δεκαετία έχει περάσει. 10 χρόνια, δηλαδή δεν πέρασαν 5. Τέλος πάντων. Δεν είναι και 80 που έχουν άλλες ομάδες όμως. Έχουνε. Τι να κάνουμε, Στέργιο. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες. Άμα τερματίσει δεύτερος, κάτι είναι και αυτό. Καλή ομάδα, η Αλκμαρ. Ναι, γιατί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ χωρίς επιτυχία στην Ευρώπη. Ναι. Θα τη θυμάται σίγουρα ο Στέλιος Πόζογλου που είχε βάλει τον γκολ, αν θυμάσαι, στην Τούμπα, είχε κάνει το 2-2 και είδε το όνομά του να είναι δύο μέρες στην επικαιρότητα, γιατί έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ που σκοράρει στα 17 τότε, νομίζω, ο Πόζογλου. Η πορεία δεν ήταν ανάλογη και για τον Στέλιο Πόζογλου και για τα περισσότερα παιδιά που είχαν κάποια στοιχεία στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και είχαν την προοπτική, αλλά στην πορεία κάπου χάθηκε το τρένο. Στην πορεία θα τα πούμε και με τον Σταύρο για τα υπόλοιπα αγωνιστικά. Υπάρχει και το θέμα με το γήπεδο και η εξέλιξη χθεσινή, όπου ουσιαστικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που όλοι περιμένουμε, με το ειδικό χωρικό. Προχωράει. Μια διαδικασία που θα μπορούσε να πάρει και 6 μήνες, τελικά πήρε 2. Οπότε κέρδισε ο ΠΑΟΚ χρόνο. Εντάξει, κοίταξε. Δουλεύουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ για το γήπεδο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ή στο παρασκήνιο αν θέλεις. Λογικά το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην ομάδα και τι θα καταφέρει στο Champions League σε πρώτη φάση. Μακάρι να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν για να είναι η φετινή χρονιά η τελευταία που ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στην Τούμπα με τη μορφή που έχει. Να υπάρχει ο ξενιδεμός για 2-3 χρόνια και γεροί να είμαστε όλοι να χαιρόμαστε τη νέα Τούμπα που θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της οικογένειας Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ γενικότερα για έναν ΠΑΟΚ που πραγματικά θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο και θα αλλάξει άρδινη η ιστορία του. Είναι απαραίτητο ένα νέο γήπεδο, όχι βασικά για την Ευρώπη, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, δηλαδή να μπορούν να πηγαίνουν πιο εύκολα, να μην κάνουν ένα 20 λεπτό να μπουν και ένα 40 λεπτό να βγουν, να παρέχει υπηρεσίες στο γήπεδο, καλύτερα καθίσματα, καλύτερη οπτική γωνία, να προσφέρει δυνατότητες, να υπάρχει μέσα ένα μουσείο του ΠΑΟΚ που θα δουλεύει, θα είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα, να γίνονται tour στο γήπεδο, να υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, γενικότερα να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα γήπεδο που του αξίζει. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αυτό το θέμα. Πάντως η θεσμική εξέλιξη ήταν ότι εγκρίθηκε το ειδικό χωρικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος διάπλατα για την ολοκλήρωση των μελετών και για να βγει κυρίως η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος που θα είναι και το τελευταίο βήμα πριν αρχίσει η διαδικασία του γκρεμίσματος της Τούμπας και της ανέγερσης του νέου γηπέδου. Ευελπιστούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πως στους επόμενους μήνες όλα αυτά θα έχουν πάρει το δρόμο τους με τελευταίο, όπως είπα, το σχετικό προεκδικό διάταγμα. Γενικά νομίζω ότι το θέμα του γηπέδου έχει μεγάλη σημασία και για την πόλη συνολικά και για τον ΠΑΟΚ σίγουρα, για τον κόσμο, για την ομάδα. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μείνει πίσω. Και στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον προσπαθούν να μην μείνει πίσω. Δηλαδή πιέζουν, προχωράει. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ κάνει περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει και που θα μπορούσε να κάνει. Γιατί γνωρίζει και το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Όποιος διαβάσει την ιστορία του πώς
γκρεμίστηκε το παλιό γήπεδο της Αθλέτικο και έχει γίνει αυτό το στολίδι, ή το πως γκρεμίστηκε το γήπεδο της Τότεναμ και έγινε το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου, μάλλον το πιο σύγχρονο, όχι το μεγαλύτερο. Θα διαβάσει πως και ο Δήμος του Λονδίνου και γενικότερα η κοινωνία της Μαδρίτης ήταν δίπλα στις ομάδες, στην Αθλέτικο της Μαδρίτης και στις Τότεναμ του Λονδίνου, και έγιναν τα δύο γήπεδα σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί είναι αυτό που έλεγες, όλα λειτουργούν υπέρ της ομάδας, υπέρ της περιοχής, υπέρ της πόλης. Είναι κάτι που αναβαθμίζει όχι μόνο την περιοχή αλλά και ολόκληρη την πόλη. Δεν θα έχει μόνο κέρδη η ΠΑΕΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Θα έχει κέρδος η Τούμπα σαν περιοχή, θα έχει κέρδος η Θεσσαλονίκη. Αλλά στην Ελλάδα τα εμπόδια είναι πολλά, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη. Όταν πρόκειται για τέτοια έργα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι η γραφειοκρατία, αυτό το έσχος βάλτε το επί 2, επί 4, επί 6. Οπότε ο ΠΑΟΚ δίνει συνεχώς μία μάχη προκειμένου ένα-ένα τα εμπόδια να πέφτουν και να φτάσουμε σε 2 μήνες, σε 4 μήνες, σε 5 μήνες, μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω, στο προοδικό διάταγμα που θα ανάψει το πράσινο φως ουσιαστικά για να γκρεμιστεί η Τούμπα και να χτιστεί ένα γήπεδο στολίδι. Ναι. 35.000 θέσεων, 36, 37, δεν ξέρω. Όπως έχουν πολύ 40, 41.000. Καλά, ρε φίλε, άμα πάμε 9, 26, για να θέλει ο καθένας, χαίρο πολύ. Okay, το θέμα και τι μπορεί να γίνει. Δύσκολο το βλέπω να δημιουργηθεί γήπεδο 40.000 θέσεων. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να βρει την άκρη, αλλά νομίζω ένα γήπεδο 35, 36, 37 θα είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για γήπεδο, ξεπέρασαν τα εισιτήρια διαρκείας το φράγμα των 6.000. Οπότε πάμε σιγά σιγά να σπάσει και το φράγμα των 10.000. Θυμίζω ότι 22.000 εισιτήρια διαρκείας θα πωληθούν φέτος και μέχρι τις 19 Ιουλίου η διαδικασία αφορά μόνο τους παλιούς κατόχους διαρκείας, μόνο αυτοί μπορούν να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Δεν υπάρχει διάθεση σε ανθρώπους, σε φίλους του ΠΑΟΚ που δεν είχαν πέρυσι εισιτήριο διαρκείας. Νομίζω πως σιγά σιγά θα αρχίσουν, δεν ξέρω από τους περσινούς 21.000 φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν διαρκείας, αν τα ανανεώσουν όλοι. Μπορεί όχι. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα γίνει χαμός, αγάπη, σε αυτούς που πέρυσι δεν πήραν διαρκείας και τράβηξαν έναν Γολγοθά προκειμένου κάθε φορά να είναι στα μεγάλα ντέρμπι μέσα. Και επειδή φέτος υπάρχουν περισσότερα ντέρμπι και ελπίζουμε και περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς, νομίζω πως θα γίνει ένας πανικός όταν σταματήσει η ανανέωση των διαρκείας και θα μπουν στο παιχνίδι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν είχαν πέρσι και θέλουν να έχουν φέτος εισιτήριο. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Σιώπης και επίσημα από την Αλάνια Σπορ. Με διακόπτει για να πει τον Σιώπη. Τι διακόπτω, αυτό το ίδιο εισιτήριο, τι άλλο θα πούμε δηλαδή. Εντάξει, οκ, okay, πάει καλά η διάθεση. Ήθελα να πω κι άλλα για τα διαρκεία. Πες σας, θέλω, τι άλλο θέλει. Απλώς είδα ότι κάτι διάβαζε και λέω κάτι να δώσω το λόγο στην αγάπη. Αφού είναι, τώρα βγήκε. Και ο Τζαμάλ Τζόνς ανακοινώθηκε από τον Ιωνικό. Ο Τζαμάλ Τζόνς που πέρυσι ήταν στον ΠΑΟΚ. Με ναι. Ένα τραυματισμό τελείωσε νωρίτερα τη σεζόν και ανακοινώθηκε από τον Ιωνικό και από χθες παίζει παντού ότι ο Μαργαρίτης πλησιάζει τον Προμηθέα. Που στον Προμηθέα τον θέλουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί να μην πλησιάζει? Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω ποιος θα μείνει και θα γίνει. Αλλά οκ. Okay. Και πόσο να περιμένει ο Μαργαρίτης? Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Νίκου, του Μοσχοβίτη, στο ΠΑΟΚ 24 για τον Μαργαρίτη και για αυτό το ενδιαφέρον από τον ύφεστο. Που ουσιαστικά μέσα και ο Νίκος αυτό γράφει, ότι ο Μαργαρίτης έχει τη διάθεση να περιμένει. Έχει μπει βέβαια και μια συγκεκριμένη έτσι περίοδος μέχρι την οποία μπορεί να περιμένει. Και θα πω αλλά εγώ, συνεχίζεται το ενδιαφέρον. Και θα πω εγώ ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον μόνο από τον Προμηθέα. Για τον Μαργαρίτη γενικότερα. Ναι, για τον Μαργαρίτη. Πάντως εκεί είναι μεγάλο και θα δούμε. Θα δούμε πραγματικά. Εκεί στο μπάσκετ συμβαίνουν διάφορα και ο χρόνος περνάει, είναι η αλήθεια. Το περιμένουμε και αυτό. Θα το δούμε αν θα έχει κόσμο σήμερα το γήπεδο, αν και νομίζω δεν θα έχει πολύ. Από το ένα στο άλλο πηδάζει, ρε φίλε. Και μου λέει, λέω και εγώ και γήπεδο, λέει. Κάτι άλλο για το, για το φιλικό, λε. Εφού ήταν αυτό. Να μην το πούμε δηλαδή. Το είπαμε. Τι άλλο έχει να πει για τον μπάσκετ? Σ' ακούω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον μπάσκετ. Δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι το διάλειμμα. Κάνει έτσι την αλλαγή, δεν κατάλαβα ποιο έλεγε. Θα έχει λε κόσμο σήμερα στο φιλικό.
Δεν ξέρω, αγάπη, σχολείς ό,τι θέλεις. Έχεις ένα 7 λεπτό. Ωραία, λοιπόν, σήμερα φιλικό το... Ρε φίλε, δεν μπορείς να μην το πεις. Βγήκε χθες το βράδυ, το σημειώνουμε. Υπάρχει αγωνία για τον μπάσκετ. Κάποιοι ρωτάνε. Και ανησυχούν. Δυστυχώς λίγοι. Δυστυχώς λίγοι. Okay. Εμείς δεν έχουμε επιφανείς όπως η ΑΕΚ να είναι 200-300 άτομα. Να μπορούν να βάλουν όλοι ένα συγκεκριμένο ποσό. Όπως στην ΑΕΚ. Ναι. Άρα, περιμένουμε. Αυτοί τι κάνουν με τη μήνυση του Λουτσέσκου. Το κυνηγάνε ή τώρα... επειδή έφυγε τώρα. Φίλε, τώρα που φύγει ο Λουτσέσκου όμως, ο αφιλικός αγγελέας θα είναι άνετος. Φερέρα δεν ξέρω, εντάξει. Ναι, γιατί κοίταξε, όλα δουλεύουν ρολόι. Δηλαδή δεν προκαλεί ούτε ο Σάββας ο Δωρίδης, δεν προκαλεί κανένας. Ο Λουτσέσκου ήταν το θέμα. Είχαμε το θέμα του Λουτσέσκου. Ήταν θέμα αυτό. Ντροπή για τη χώρα, παιδιά. Έφυγε όμως τώρα. Λουτσέσκου έφυγε. Κοίτα, από την Πορτογαλία λένε ότι ο Φερέιρα είναι λίγο εκρηκτικός. Αλλά πόσο να είναι. Δεν νομίζω. Να φτάσεις μέσα σε επίπεδο πάλι να ασχολούνται μαζί του. Για μένα πρέπει να τον δασκαλέψει κάποιος. Να τον δασκαλέψει, όχι να τον δώσει οδηγίες, να τον πει κοίταξε. Συμβαίνει αυτό και αυτό. Πρόπερση είχαμε αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό να λέει και ο Φερέιρα το που μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα πει το μήνυμα Φερέιρα, τώρα ακόμα δεν είναι. Μια χαρά. Γιατί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλα. Έχω το Σταύρο εκεί πάνω. Στην ενημέρωση είναι καλό. Α, ξέρω πώς. Μπορώ να φανταστώ πώς να το πει. Να ενημερώνει τους νέους το τι ακριβώς γίνεται. Μπορώ να φανταστώ. Και είναι πολύ σημαντικό, εντάξει. Νέοι ποδοσφαιριστές, νέοι προπονητές να ενημερώνονται για τις ισορροπίες που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Οπότε επειδή έχουμε το Σταύρο πάνω, εγώ είμαι ήσυχος. Φαντάζεσαι διάλογο. Για να το εξηγήσει κάποιο. Σαν να τον ακούω είναι. Δεν μπορώ να το πω. Το φαντάζεσαι. Οι παρομοιώσεις του Σταύρου είναι απίστευτες. Ναι, ναι. Δηλαδή to the point, ναι, μέχρι που δεν πάει. Του δίνεις να καταλάβει το αλλού τι συμβαίνει. Αν το δίνεις, λέει. Εκείνα τα οι δύο οι φυλές που συνέχεια χρησιμοποιεί, ποιες είναι εσύ. Πώς τους λένε. Οι Τούτσι και ναι, 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 ναι. Συνέχεια αυτούς χρησιμοποιεί πάντα. Είναι το εύκολο. Απολαυστικό το περσινό βράδυ στην Ολλανδία προς το τέλος της προετοιμασίας. Που γινόντουσαν μαθήματα στο Λουτσέσκου γιατί τι συμβαίνει κτλ. Από το Σταύρο. Από το Σταύρο γενικότερα. Μάλιστα. Έδωσε πάλι ρέστα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Για να επιστρέψουμε λίγο στα του φιλικού, το απόγευμα είπαμε στις 8 μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Θα υπάρχει εισιτήριο όπως λένε οι Ολλανδοί, αλλά. Α, θα υπάρχει τελικά. Η ενημέρωση των Ολλανδών είναι ότι θα υπάρχει εισιτήριο 5 ευρώ. 5 ευρώ? Ναι, πολύ είναι. Εντάξει, βλέπω. Έχουν λεφτά οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Θα δεις ένα φιλικό, οκ. Okay. Δώστε. Ο άλλος θα δώσει 100 ευρώ βενζίνη να δει από τη Γερμανία. Δεν θα δώσει 5 ευρώ ακόμα. Εντάξει. Τα φυσάνε αγάπη τα λεφτά στο εξωτερικό, να ξέρεις. Ναι. Το 5 ευρώ είναι τίποτα. Είναι όντως. Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι να πω. Ούτε είναι ο βασικός μισθός 530 και το κάνουμε 550. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό εφαρμογήθηκε και στην πράξη το 5 ευρώ, αλλά στα περισσότερα φιλικά υπάρχει εισιτήριο. Είναι το τελευταίο, πίστεψέ με, που απασχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ που πάνε από τη Γερμανία ή από τις άλλες πόλεις της Ολλανδίας να δουν την ομάδα. Καλό, ναι, σίγουρα. Τόσο σίγουρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γιατί και θα τους δούμε όλους και θα δούμε λίγο το πώς σκέφτεται ο Φερέιρα και πώς θα το βγουν όλα στην πράξη. Air condition στο μείον 50. Τι? Σήμερα το βράδυ. Ναι, καλά, εντάξει. Άνετα. Άνετα. Εντάξει, ρε, δεν είχε 75 βαθμούς. Νορμάλ. Θα φτάσει αγάπη 39 σήμερα το θερμόμετρο. 8 η ώρα το φιλικό. Ναι, θα έχει 37. Στις 8 πεθάνουμε κανονικά. Κλιματισμός, ξαναλέω, στο μείον 15. Δεν πειράζει, τρέχει όλα καλά. Καλύτερα θα δούμε τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω. Το κλειτώνεις. Γιατί να βγεις έξω με στη ζέστη. Κοίταξε, πολλοί θα κανονίσουν να βγουν να το δουν παρέα, ρε παιδί μου. Στο ΠΑΟΚ TV. Θεωρείς ότι τα μαγαζιά στην πόλη μας δεν θα έχουν το φιλικό στην τηλεόραση? Δεν ξέρω αν θα το. Στο λέω εγώ ότι θα το έχουν, γιατί πάντα το έχουν. Τέλος πάντων. Κάθεστε σπίτι σας με κοντίσουν και όλα αυτά. Μια χαρά, 8 η ώρα το φιλικό και βολική ώρα. Μία πρώτη εικόνα θα έχουμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 κανονικά εικόνα, live. Εικόνα από το ΠΑΟΚ TV μετάδοση από το Σταύρο Κόλκα. Ο καλύτερος συνδέσμος. Ναι, που το κάνουν πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Και ΠΑΟΚ 24 θα έχουμε κανονικά το live του αγώνα με τα σχόλιά μας κανονικά. Και εσείς και εμείς. Για να ξεκινήσουμε λίγο έτσι τη σεζόν. Θα πάμε στο διάλειμμα για να δώσουμε στο Σταύρο ένα γεμάτο μισάωρο. Να μας πει το τι ακριβώς γίνεται. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ο Φτίκας, πλακάκι και
τηλέφωνο 2310-905-503 και Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Η καλύτερη επιλογή για να ανακαινήσετε τον μπάνιο σας με προϊόντα πολύ μεγάλης ποιότητας, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Ο Φτίκας φέρνει τα προϊόντα που θα επιλέξετε δωρεάν και στο σπίτι σας, εάν το επιθυμείτε. Ξαναλέω, 2310-905-503. Μαζί μας και η ΝΑΚ. Στεριό, στα ΝΑΚ μπορείς να βρεις τόσες επιλογές για παπούτσια. Πραγματικά θέλεις να κάθεις εκεί ένα 45 λεπτό, μια ώρα γεμάτη. Είτε μιλάμε για αθλητικά, είτε θες για πιο καλά. Είναι και πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις αυτό το διάστημα γενικότερα, αν και εμείς ξεμπερδέψαμε λίγο με γάμους. Ναι, για έχουμε τώρα μια παύση των γάμων. Συνήθως οι γάμοι είναι Ιούνιο, Μάιο, ξεκινάνε Ιούνιο. Και Σεπτέμβριο μετά. Και μετά πάμε τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο. Ιούλιο να κάνεις γάμο, μία... δύσκολα. Ναι, ρε, σιγά, τώρα έχουμε μια ηρεμία σε αυτό. Αλλά. Κάνουν Ιούλιο. Σε νησιά, όχι εδώ τώρα, με στη Θεσσαλονίκη, με στη ζέστη. Δεν ξέρω, παιδιά, άμα έχετε να πάτε σε γάμο τώρα, περαστικά σας. Εγώ δεν το άντεχα και πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ΝΑΚ, πάρα πολλά μαγαζιά και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και έτσι μυστική μέρα στο τέλος στο νέο κατάστημα και φυσικά ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και πολλά καταστήματα stock με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Πάντως, νομίζω ότι διανύουμε αγάπη περίοδο προσφορών, έτσι είναι. Ναι, ωραία. Ξεκίνησαν. Οπότε είναι μια ακόμα καλή ευκαιρία να πάρετε το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που έχετε βάλει στο μάτι από την ΝΑΚ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24. Θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με τον Σταύρο. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, όλη η δημοσιογραφική κάλυψη, τα φιλικά, οι προπονήσεις, τα ευρωπαϊκά μάτς είναι μια προσφορά από την Arcon Ελλάς. Η καλύτερη λύση για όσους έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και θέλετε να τοποθετήσετε ράφια στο χώρο σας. Η Arcon φροντίζει γι' αυτό με κάθε τύπου ράφια και σε κάθε διάσταση που προσαρμόζεται στο χώρο σας. Δεν θα σας αφήσει ανικανοποίητους. Θα βρείτε την Arcon στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Ή αν θέλετε μπείτε μια βόλτα στο arcon.gr για να πάρετε ιδέες για το πώς θα κάνετε τον επαγγελματικό σας χώρο. Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Άντε ρε Σταύρο, σε περιμένουμε να σε ακούσουμε. Πού σε πετυχαίνουμε. Για ψώνια, βρήκαμε πού είναι αυτό το πράγμα εδώ. Το κέντρο τους. Και τώρα είμαστε να δούμε τι μας λείπει, τι δεν μας λείπει. Κλασικά, ξέρεις. Ναι, ναι. Σταύρο, θα επιστρέψεις με δώρα. Με δώρα, ναι. Δεν νομίζω. Πω. Πόσα δώρα να πάρουμε. Πόσα. Βάλε ένα εκεί στη βαλίτσα, ένα μικρό. Όχι μόνο. Βάλε ένα μαγνητάκι, Σταύρο. Αφού θέλει αγάπη, για τέσσερις ζωές. Πάρε ένα μαγνητάκι. Μαγνητάκι. Για τέσσερις ζωές δώρα έχουμε φέρει. Φτάνει. Που έχει για μένα, λέω, Σταύρο. Δεν λέω για κάποιον άλλον. Αγάπη, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δεν είναι ακόμη. Δεν θα σου πάρω ποτέ δώρο. Για να φύγει το άγχος. Πιστεύεις, Σταύρο, αν πάρεις την αγάπη αυτά που φοράνε οι Ολλανδέζες, τα ξύλινα τσόκαρα, θα τα φορέσει. Άλλα τους φάλα, τέτοιο. Όχι, αυτά δεν είναι ωραία. Θα τα φορέσεις, αγάπη, θα τα χαρείς που λένε οι πολίτριες. Α, πολύ ωραίο αυτό που βρήκα τώρα. Για να μου πάει. Α, κάνουμε και λέξη. Τι καλό είναι. Ε, ωραίο. Τι πήρα. Λάιφ ψώνια, έλα. Πήρα, γιατί είχε τρώει ψύχρα, ναι, δεν είμαστε για πολλά. Τι γίνεται, παιδιά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Εσύ θα μας πεις. Εγώ κρύθηκα για να σας πω πώς βλέπω τα πράγματα. Εσύ θα μας πεις. Εσύ θα μας πεις. Υπάρχει μια δυσκολία, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει μια δυσκολία γιατί είναι ένα καινούργιο concept 100% αυτό που τρέχει ο ΠΑΟΚ εδώ μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μια μέρα στην άλλη ένας νέος προπονητής θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων μπορούμε να αγγιηθεί κανείς ότι αύριο πάω θα είναι καλά. Θέλει τον χρόνο του άνθρωπος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα ξεκαθάρισε το τι ακριβώς είναι δυνατόν να μην πας το πράγμα τώρα. What? Why? Γυρίζεις νομάνι.
έχουμε ένα εικόνα του σκάνδαλου. Άσκα. Εσύ έχω ένα διακουσάρι και δεν μπορώ να το χαλάσω πουθενά. Ένα. Στο σούπερ μάρκετ χθες δεν μου το πήρανε. Αυτά είναι στο προβλήματα. Δεν μου το πήρανε και τώρα στα αθλητικά ήδη δεν μου το πήρανε. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτά είναι προβλήματα κανονικά. Μπήκα σε τράπεζα να μου το χαλάσω και δεν μου το πήρανε. Γιατί? Ούτε στην τράπεζα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι να σου πω, ρε Σταύρο. Εξηγήσε τους λίγο ποιος είσαι. Μήπως πρέπει να δουλέψεις λίγο ένα καντήλι, Σταύρο. Πιάνεις το κεφάλι. Ο έτοιμος είναι τώρα, αν είμαστε να έρθω το κεφάλι. Πόσο ευγενικός δηλαδή να είσαι. Γιατί είμαι τόσο καιρό. Πόσο ευγενικός να είσαι. Δηλαδή κάνεις μια προσπάθεια αυτό και τα λοιπά και σε φέρνουν στα όρια σου. Ρε τσιράρω την τοπική αγορά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εξήγησε λίγο ότι είμαι στον αέρα και δεν μπορώ τώρα να συνεννοηθώ και πες τους. Όχι, μην το πεις. Δεν αυτό το πράγμα. Εξήγησε ότι είμαι στον αέρα. Δεν το παίρνει Σταύρο Παοξίδικα, λέω εγώ. Πάρω το Παοξίδικα. Αφού πρέπει να χαλάσει το 20 ρε. Το μπουφά να πάρει, τι έχει πάρει. Δεν είναι για μπουνιές. Περιμένουμε τώρα, έχουμε live για κλείσε λίγο να δείξω να μην ελίγει και πάρτε μας σε 2 λεπτά. Ναι. Ωραία, εντάξει. Μην τον γλίτωσε ο άνθρωπος, δεν τον γλίτωσε το ραδιόμονο. Ωραία. Κοίταξε, επειδή σε αυτήν την εκπομπή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει δίκιο ο Σταύρος. Σου λέει, πήγα στο σούπερ μάρκετ, δεν το πήρανε. Ναι. Να, εντάξει, πω ήταν, στεριό... να πω ότι ήταν 500 να πεις εντάξει. Οι άνθρωποι... 200 είναι. Είναι. Οι άνθρωποι θα έχουν κάποιο θέμα, γι' αυτό δεν το δέχονται μάλλον. Ναι. Στο ξενοδοχείο δεν το δέχτηκαν. Λογικό. Να μην το δεχτούν και στην τράπεζα. Στην τράπεζα είναι το περίεργο. Τα υπόλοιπα δεν μου κάνουν εντύπωση. Ναι. Γιατί εντάξει, όλο το μαγαζί. Δηλαδή, αν πάει εκεί ο Ιβάν Σαββίδης, θα έχει θέμα δηλαδή. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι μαγαζί είναι αυτό. Δεν ξέρω, όπως λέει και φίλος μου, αν ξέρει τι είναι το 5 και το 10. Ο οποίος είχε πει και όμως γνωστός όταν έλεγα να χαλάσω 20, τι είναι αυτό, έχω να δω αυτό το δημοτικό. Ναι, άρα φαντάσου ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Δεν νομίζω να δουλεύει πολύ το 10 και το 20. Είναι θέμα αυτό. Πώς θα πάει στην Ολλανδία ο πρόεδρος, όταν δεν μπορεί να πάει ο Σταύρος. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι τώρα ο υπάλληλος αυτή τη στιγμή δεν περνάει πολύ καλά. Ωραία, δεν πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το κλίμα εκεί τώρα. Αλλά εντάξει. Θα ξανά έχουμε το Σταύρο λογικά σε κάποια φάση να μας πει λίγο. Για όσα συμβαίνουν στην Ολλανδία, λίγο έτσι πριν το φιλικό, τι περιμένουμε να δούμε, κάποια πράγματα για τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος περνάει τις πρώτες του στιγμές εκεί, το ξαναέχουμε. Έλα. Βλέπω πες μου μπουνιές εδώ, είναι θέμα χρόνου πλέον. Τι έγινε, το βγάλαμε μακριά, όχι. Είναι θέμα χρόνου. Μου φέρε μια ωραία κόμμενα για να με ψήσει. Σε κατάλαβα, ρε φίλε, κατευθείαν. Να μου πει το ίδιο χαμογελαστής, ναι. Αυτήν όμως δεν μπορείς να τη βρήσεις. Δεν δηλαδή, ρε Σταύρο, να σου πω κάτι. Είναι η Ολλανδία απαγορευμένη χώρα για τον Ιβάν Σαββίδη, αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, ο πρόεδρος πώς θα επιβιώσει στην Ολλανδία, αν πάει εκεί. Αν δεν ξέρω, οι άνθρωποι είναι καθυστερημένοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πες μου ότι δεν ισχύει. Ναι. Αφού δεν το χαλάσω από προχθές. Πότε ήρθαμε. Δευτέρα. Δεν υπάρχει ένα μαγαζί που να το δέχεται. Και έχω ένα στο μεταξύ. Τι γίνεται, έχω ένα. Δεν δίνω μετά τα 50. Εντάξει, γιατί δεν βριάζω και δεν ψωνίζω. Κατάλαβες τι γίνεται. Κράτα το θυμός και κάνε σταυρό σου, Σταύρο. Σου δίνουν κάποια εξήγηση, σου δίνουν κάποια εξήγηση, απλά δεν το παίρνουν το 200. Όχι, δεν το παίρνουν, έχουν το λίγα, μην το πάρουν, τέλος. Μάλιστα, τέλος. Έχουμε το φιλικό σήμερα, το περιμένουμε. Είχαμε την κλασική διαδικασία που υπάρχει σε περίπτωση που, πώς το λένε, πριν τα φιλικά, στιγμένες μπάρες. Όπως ανάλογα το χτύπημα, το πού βρίσκεται αυτό κτλ. Κτλ. Είναι και ανάλογη συμπεριφορά. Στα corner ουσιαστικά ήταν μια μίξη ζώνης man-to-man. Στα μακρινά είναι ζώνη, όπως έπαιζε ο ΠΑΟ και η διαφοροποίηση είναι στα corner κάπως. Mm-hmm. Ποιοι χτύπουσαν στα Σταυροκόρα, ποιοι χτύπουσαν. Ο Πέλκας φαντάζομαι. Η κλασική. Μπίσε. Ο Πέλκας δεν θα παίξει το απόγευμα. Ναι. Μπίσε Γιαννούλης βασικά βαρούσαν από τη μία. Μπήσε Γιαννούλης και από την άλλη ο Ρικάρντο, ο Μελιόπουλος βάζει σε μια φάση. Ο Στόχ είναι κάπου στην εκτέλεση. Και ο Στόχ, στην κομπίνα, στην μια κομπίνα που δουλεύτηκε, ήρθαν μέσα. Στον Αντένα τώρα είναι ο αδερφός Κυρκύρ, στο κεντρικό δελτίο. Ο οποίος έκανε εκπληκτική εκδήλωση. Όντως.
εκπληκτική εκδήλωση, πραγματικά. Αν έχει επιβιώσει, επιβιώσει τον ΠΑΟΚ Σταύρο 20 χρόνια. Ναι. Γεγονός είναι αυτό. Καλή επιτυχία να πούμε και πάλι στον Κυριακό. Ναι. Ξαναγυρνάμε στα δικά μας. Ναι. Φιλικό δύσκολο είναι. Δεν θα ήταν η μεικτή ομάδα. Mm-hmm. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι θα είναι μια ομάδα η οποία τέλος πάντων θα είναι βασικό σχήμα. Θα είναι μια δοκιμή η οποία θα γίνει έτσι για να δει ο προπονητής τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιους παίκτες τέλος πάντων, να δει τους παίκτες. Έχει δει ουσιαστικά κάποια παιχνίδια σε επίπεδο τέλος πάντων προγραμμάτων. Τώρα ουσιαστικά καλείται να βρει παιχνίδι και να δει τους παίκτες live, να βγάλει και αυτός κάποια συμπεράσματα άμεσα και να κινηθεί βάσει αυτών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Ήδη έχει ενημέρωση για το πώς δουλεύει το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας σήμερα και ο ίδιος θα βγάλει κάποια συμπεράσματα έτσι για να βοηθηθεί έχοντας τη δική του επαφή με το περιβάλλον. Ναι. Γενικά δεν θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι για τον ΠΑΟΚ τόσο το αποτέλεσμα απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Και πιο έτοιμο. Τερμάτισε η Άλκμαρ, ναι, στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ καλείται αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει λίγο άμεσα για να μπορέσει ο προπονητής να βγάλει θέσιμα συμπεράσματα και να ζητήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα για αυτό που θέλει να παίξει. Νομίζω ότι στο ίδιο πράγμα θα καταλήξουμε όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει άμεσα να πάει ένα κεντρικό χαφ. Ήδη κάποιες προσπάθειες για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα γίνονται, αλλά ακόμη δεν έχουν καταλήξει κάπου. Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει να πάρει τον Ολιβέιρα δανεικό. Mm-hmm. Ναι. Όχι να τον αγοράσει. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα δούμε το αν θα μπορέσει να έχει εξέλιξη αυτή η υπόθεση ή όχι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι, όντως. Για κάποιο λόγο η Πόρτο από τη στιγμή που τον έχει στο ρόστερ της και τον υπολογίζει είναι τον δώσει δανεικό. Σταύρο, μιλώντας για χαφ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε την ανάλυση του Ντόγκλας Αγκούστο στο Repress. Μπείτε απευθείας στο Repress.gr ή μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει σύνδεση για να δείτε πραγματικά μια πολύ καλή ανάλυση. Ποια είναι η πρώτη σου πρώιμη έτσι, εικόνα? Εντάξει, δεν περιμένω, δεν είσαι άνθρωπος που λέει ότι θα πει ότι ο Αγκούστο εντυπωσιάζει αυτά τα σάλια. Αλλά η πρώτη σου εικόνα από τους δύο χαφ, τον Μελιόπουλο και τον Αγκούστο, ποια είναι έτσι η πρώιμη άποψή σου? Τον Μελιόπουλο δεν τον υπολογίζω καν στη διαδικασία της πρώτης ομάδας. Δεν τον υπολογίζω γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ μικρό, δεν έχει εμπειρίες, δεν έχει την ποιότητα να σηκώσει το βάρος στην δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν έχει παραστάσεις, τον έχω στην απέξω, ναι, σε όποια κουβέντα και αν κάνει. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα για τον Αγκούστο, εγώ είμαι φανατικά κατά των παικτών που τον έχουν παίξει Ευρώπη. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν θα έπαιρνα ποτέ την παίκτη. Τώρα πάω και έκανα αυτή την επιλογή σε βασικό, αλλά νομίζω ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από τον Βραζιλιάνικο απέχει παρασάγκες, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος να παίξει άμεσα. Και είναι, έχει και η θέση στοιχεία, του αυτή. Έχει την τεχνική του, ναι, έχει τη δύναμη, αλλά δεν είναι παίκτης που να σου δείξει ότι έχει κάτι πολύ καλό ξεκάθαρα και θα βασιστεί πάνω σε αυτό για να χτίσει μια καριέρα. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα σε ένα τέλος πάντων καλό επίπεδο, αλλά δεν έχει κάτι που να πεις ότι θα χτίσω πάνω σε αυτό. Υπάρχει. Δεν έχει καμιά σούπερ ταχύτητα. Ναι. Έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι, είναι καλό σαν μπαλαντέρ, ψάχνει την κάθετη όσο γίνεται. Αμυντικά έχει τη βραζιλιάνικη αφέλεια. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στα μαρκαρίσματα άγαρμα και δίνει κάποια εύκολα φάουλ. Οι τοποθετήσεις του πάντως δεν είναι κακές, δηλαδή την έχει τη θέση. Mm. Είναι πιο καθαρό εξάρι, δεν είναι οχτάρι. Αλλά αν ζητάω εγώ από το παιδί να είναι άμεσα έτοιμος, ενώ δεν έχει παίξει ποτέ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε 30 μέρες, μάλλον κάτι κάνω λάθος. Μιλώντας για χαφ, μήπως σου βγάζει ο Μίση την εικόνα ότι με προετοιμασία θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο ή μπα το Μίση που είδαμε και πέρυσι πάνω κάτω? Δεν αλλάζει με την προετοιμασία. Ο Μίση είναι καλός παίκτης, αλλά για ένα τέμπο συγκεκριμένο. Ναι. Όταν αυξηθεί το τέμπο,
Νομίζω ότι ο Μίσιτς δεν είναι παίκτης ο οποίος θα σου κάνει τη διαφορά ή θα σου κάνει τη δουλειά έστω. Ναι. Είναι μια λύση, είναι μια λύση ένα συγκεκριμένο σπιν παιχνιδιού, δεν είναι μια λύση μόνιμη και κυρίως μια ευρωπαϊκή λύση. Γιατί αν ήταν ευρωπαϊκή λύση και η ΡΙΕΚΑ θα είχε πει στους ομίλους και η Sporting δεν τον έδειχνε. Ναι. Για να τα λέμε όλα. Ο Κάτσε. Σε καλή κατάσταση δείχνει ο Κάτσε είναι ο Κάτσε, ο γνωστός Κάτσε. Με την πολύ καλή τεχνική, με την πολύ καλή υποδοχή, με τις καλές επινοήσεις στη δημιουργία, αλλά με τα χασίματά του στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να τον ψάχνεις σε κάποια φάση. Ναι. Δεν είναι ο Κάτσε, είναι ο Κάτσε. Υπάρχει θέμα γενικότερα, όχι με τον Ερκούς, γενικότερα αυτό που ξεκίνησες να λες, πρέπει να αποκτηθεί ένα σημείο αναφοράς εκεί. Βέβαια, στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει άλλη λύση. Να μην σου πω και δύο κιόλας. Και άμα γυρίσει ο Μαωρίσιο, βλέπουμε τι κάνουμε. Το Βέμπλουμ μην τον υπολογίζετε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμος. Ναι. Γενικά έχουμε μία, ενώ είμαστε σε όλες τις θέσεις γεμάτοι. Σαφώς δεν είμαστε γεμάτοι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει διαφωνή μαζί μου. Ναι. Εγώ λέω δεν είμαστε. Τέλος πάντων. Σε όλες τις θέσεις είμαστε καλά, σωστά στα εξτρέμ. Έχουμε μια ποιοτική δίσταση στο ρομπάκ, θα πάρουμε και σίγουρα κι άλλον. Αλλά στα στόπερ είμαστε μια χαρά, στα εξτρέμ είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε μια χαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εκεί έχουμε θεματάκι. Ο Μαρκόφσκι Σταύρο βοηθάει στις προπονήσεις ή υπάρχει κενό εκεί? Δεν είναι. Ο Μαρκόφσκι είναι 23 χρονών. Ναι. Δεν είναι πιτσιρικάς. Ναι. Ο Μαρκόφσκι είναι ένα παιδί που θα φύγει ιδανικός. Όπως θα φύγει ιδανικός ο Γαϊταχνίδης, ο Τσιγκάρας. Πιστεύω και ο Χατσαΐας δεν θα μείνει πέμπτος στόπερ. Λογικό, ναι. Ό,τι κάνει την προσπάθειά του. Αλλά νομίζω ότι θα πληρώσει το γεγονός ότι ο Μιχάη είναι από μεταγραφή και δύσκολα θα φύγει, άρα έρχεται και ο Ίγκερσον. Ναι. Άρα από 8-4 στόπερ δεν θέλει παραπάνω. Mm-hmm. Και ο Μιχάη πάει και καλά. Ο Χατσαΐας πάει καλά. Αλλά νωρίς είναι να τους δούμε και τα παιχνίδια. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Χατσαΐας θα πληρώσει το Μάρμαρο σε αυτήν την ιστορία. Ναι, εντάξει, ο Μιχάη έχει δείξει και πολλά στοιχεία βέβαια. Νομίζω έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά. Ο Μιχάλης είναι πιο προοπτικής. Ο Χατσαΐας έχει κάνει τον κύκλο του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δύσκολα να τον πάρουν πίσω. Βαρέλα Κρέσπο δεν μιλάμε καν, εντάξει. Ο Ίγκασον είναι και αυτός μεγάλη επένδυση. Αν και νομίζω μερικοί του πήρε τζάμπα πάω από την Ροστόφ. Οπότε μαζί με τον Μιχάλη είναι μια μεγάλη επένδυση κι αυτός. Ήρθε ο Ίγκασον, πότε τον περιμένετε, το απόγευμα, πότε, αύριο? Ο Ίγκασον νομίζω... Τετάρτη έλεγε ο προγραμματισμός. Σήμερα το απόγευμα. Μέσα στη μέρα, ναι. Ωραία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο... Ο Βιντέρσι, εγώ λέω θα έρθει νωρίτερα. 15, αλλά τον βλέπω να έρθει νωρίτερα με επιθυμία δική του. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν ένα άγχος με ένα νέο προπονητή. Σου λέω, Βιντέρσι, ας πάω δύο μέρες νωρίτερα, τρεις. Έτσι λέω εγώ, εντάξει, μπορεί όντως να τον πει ο ΠΑΟΚ ότι κάτσε μέχρι τις 15, γιατί πρέπει να πάρεις καμιά ανάσα. Αν δεν έχεις κάτι άλλο πριν το φιλικό που εντάξει θα μας δώσει ερεθίσματα για κουβέντα και το βράδυ και αύριο, έχεις κάποιο σχόλιο για την κλήρωση? Θα μας δώσει περισσότερο το φιλικό του απογεύματος. Ναι. Δεν νομίζω να μας δώσει κάτι άλλο. Αλλά και πάλι δεν είναι φιλικό συμπερασμάτων συνολικών. Είναι ατομικών συμπερασμάτων του προπονητή. Δεν έχει κάτι άλλο να μας δώσει. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλα τα φιλικά νομίζω είναι πιο σημαντικά για τους προπονητές παρά για όλους εμάς. Αλλά ένα παραπάνω αυτό που θα βοηθηθεί. Όχι πρόβα general, αλλά δηλαδή το φιλικό που θα δώσουμε στο δεύτερο στάδιο θα βγάλει κάποια συμπεράσματα. Τώρα δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα εμείς. Σταυρό, κανονικά από ACTV με μετάδοση, περιγραφή. Ναι, με μετάδοση. Ωραία. Ξέρετε ότι με έχει αποκλεισμένο πάω στο μόνο που δεν κάνει μεταδόση, το ξέρετε. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν πάω καταλάβω. Έχει βγει ένα πλάνο και είναι όλοι, ας πούμε, ή δεν σου κάνα πρόταση? Μέχρι τώρα για την προηγούμενη φορά κάναν όλοι εξ' από μένα και τώρα πάλι κάνουν άλλοι εξ' από μένα. Ναι. Άρα πλέον ξυπνάει το ζώο μέσα μου, αρχίζει και να ρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ρε Σταύρο? Κάνεις την άκρη Σταύρο, το κράτα το θυμό σου, τον αφήνεις ανεξέλεγκτο. Τι τραπέζι. Ναι. Πιάνεις κανένα λαιμό. Όχι για να κάνεις, για να σου δώσουν εξηγήσεις. Κατάλαβες. Πιάσε ένα λαιμό εκεί κάποιον υπεύθυνο. Ναι. Τι γίνεται, αδερφέ? Κάτσε λίγο. Όλοι θα κάνουν. Όλοι θα κάνουν. Όλα τα φιλικά θα πάνε έτσι, δηλαδή.
δεν ξέρω. Ρε. Μπορεί σήμερα να πάω να κλείσω συμφωνία με την ΕΡΤ και να βγάλω για να το πω έτσι. Ένα δεν θα κάνει σήμερα. Και ένα το Σάββατο δύο. Δύο ρε, τι όλοι. Δεν είναι πολύ φέτος. Όπως τα προηγούμενα χρόνια. Α, άμα το πας έτσι, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, το θες, Σταύρος, έχεις και το ραδιόφωνο εδώ πέρα. Έχουμε, μα δεν θα πω ναι. Α, ήθελες απλά τι, να σου το πούνε. Ναι. Okay. Εντάξει. Όχι, δεν ήθελα να το πούνε, ήθελα να μάθει το λόγο που δεν το λένε. Έτσι είναι, Σταύρο. Ναι, το λόγο, ναι. Δεν παρακαλάει για να το βάλουν το Σταύρο έχει, μετάδοση. Έχει πέσει απαγορευτικό, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει. Ρώτησες ή ούτε καν. Ρώτησα, δεν πήρα καμία απάντηση. Μάλιστα. Άλλαξε τρόπο που ρωτάς, Σταύρο. Άσε τον πολιτισμό. Πες μου λίγο ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα. Έχεις την κλήρωση. Αν και μπορεί, έχουμε ακόμα δρόμο. Μένα με απασχολούσε να παίζουμε εντός τα πρώτα παιχνίδια γιατί έχουμε τη Γέννα. Ναι. Αφού ναι. Και τα δύο είναι εντός, καλό αυτό. Καλά είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Λες και τόσο της εγώ ήταν. Ένα post φίλων του Άρη, πήρε το μάτι σου. Ήταν καλό. Τι. Έχουν τα παιδιά την κλήρωση, το πρόγραμμα του Άρη μάλλον, οκ. Okay. Τα γνωστά ο Άρης με κεφαλαία, όλες οι ομάδες μικρά, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Ναι. Και γράφει, πρώτη αγωνιστική, Άρης, Όφη, δεύτερη, Πανιόνιος, Άρης, τρίτη, μπλα μπλα ποιο είναι, δεν θυμάμαι, τέταρτη, πάω Κάρης, 21 του Σεπτέμβρη, πέμπτη αγωνιστική. Άρης, τάδε, δηλαδή υπάρχει ημερομηνία μόνο στο μάτι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι φοβερό, ρε, είναι φοβερό, εθνική ορτή. Τι γίνεται. Είναι μετά τη διακοπή, ε. Είναι μετά τη διακοπή ακριβώς. Πρόβλημα αυτό. Εντάξει, πρόβλημα. Το ξεκίνημα το δύο αγώνων στην Τούμπα. Ναι. Εντάξει, θα τη βγάλει την άκρη ο ΠΑΟΚ. Το ότι ξεκινάει με δύο μάτσες στην Τούμπα νομίζω ότι είναι καλό. Ναι. Αν και δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε ντέρμπι όπως είναι δομημένη πλέον η κλήρωση κτλ. Καλά, μέχρι να κάνει ταξίδι και μια Τρίπολη, κάνει ταξίδι τέτοιο, άστο, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, ναι. Περισσότερα το Σταύρο λίγο πριν τις 8, τις 8 μέχρι τις 10, ζωντανά από τον Λίμπερο. Και ό,τι συμβεί μετά είναι εκεί και η Ελένη Μπούντου, ό,τι συμβεί πριν, μετά, κατά τη διάρκεια. Είμαστε εγωφή. Καλά ψώνια, Σταύρο. Ναι. Καλή συνέχεια. Πολύ τον πολεμάνε, φίλε. Μία στο μαγαζί, μία από τον ΠΑΟΚ. Τίποτα, εντάξει. Θέλει να ηρεμήσει ο άνθρωπος και τον γυρνάνε χρόνια πίσω. Δεν μπορεί. Λοιπόν, η δημοσιογραφική κάλυψη προετοιμασίας της προετοιμασίας του κεφάλου είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς και της ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Ότο Καλογεράς, θα πάτε να κάνετε ένα σέρβις στο αυτοκίνητο, καταρχήν έναν έλεγχο πριν ξεκινήσετε κάποιο καλοκαιρινό ταξίδι για να πάτε και να έρθετε με ασφάλεια. Στο Νότο Καλογεράς έχετε δυνατότητα για σέρβις, υπάρχει φωνοποιείο, υπάρχει βαφείο, υπάρχουν ανταλλακτικά, υπάρχει φυσικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, αν χρειαστεί το δικό σας να μείνει για λίγες ώρες ή για μία μέρα, δύο μέρες στον Καλογερά. Λοιπόν, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, το πρώτο, το δεύτερο Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστου, το τρίτο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίου στη Θέρμη και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr και προσφέρει την προετοιμασία και ο Μαργαριτόπουλος, ασφάλειας Μαργαριτόπουλος, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ό,τι και αν σας συμβεί. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα ποτέ κατά τη διάρκεια της καριέρας σας στην οδήγηση. Από 59 ευρώ το εξάμηνο ασφάλεια στις χαμηλότερες τιμές στην αγορά για όλη την Ελλάδα. Πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε από τον Μαργαριτόπουλο μια προσφορά και θα διαπιστώσετε ότι όντως είναι η χαμηλότερη τιμή στην αγορά, ξαναλέω, από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Με μεγάλη παρουσία στον χώρο των ασφαλιών, ο Μαργαριτόπουλος μπορεί να σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο 2310-911-701. Φτάσαμε στο τέλος, Στέργιο. Η Βραζιλία χθες κέρδισε την Αργεντινή. Του είδες, αγάπη? Ναι, τις μισό τα ξημερώματα, ούτε καν. Όχι. Πολλοί φίλοι μου όμως το είδαν. Αν δεν όμως Τσιτσιπάς, θα το βλέπεις. Όχι, πάλι 3,5 ώρα. Αν δεν είναι το κούμπο. Το έκανα για πολύ λίγο στον το κούμπο. Ξύπνησες εσύ, το είδες όλο, δεν κοιμήθηκες. Ελληνικό ρε Μερακλή. Αυτά είναι. Περιμένω ανάλυση αφού το είδες όλο. Όλο. Δεν κοιμήθηκες καθόλου, πες την αλήθεια. Δεν κοιμήθηκες. Γιώργος Παναγιωτήδης, γίγαντας φιλικά, το είδε όλο, είδες. Όχι, ποιο όλο. Δεν ακούς τι λέει. Τι για κανένα κονσάλ το λέει με πήρε. Γιώργο, αυτό δεν είναι, το είδα. Άνοιξε μετά, εντάξει, μήχρονο. Μετά το 60 τα έχεις δει. Στο ημίχρονο τι έκανες, ξανακοιμήθηκες.
Τι λες, βλέπω, αυτό δεν είναι ιδαγόν. Αυτό είναι, έκανα κάποια ελλείμματα. Τι παπά πουλάνε ο κόσμος. Πολύ παπάς. Λοιπόν, αυτά. Μένετε συντονισμένοι και στην πορεία της ημέρας και σε επόμενες εκπομπές. Και στο ΠΑΟ 24 και στο Λίμπερο θα υπάρχουν και άλλες συνδέσεις με τους απεσταλμένους μας και φυσικά 8 η ώρα το φιλικό του Δικεφάλου. Εγώ σας είπα, η καλύτερη λύση είναι εικόνα από το ΠΑΟΚ TV, ήχος από τον Σταύρο Κόλκα και από τον Λίμπερο. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Στίχημαν με πάρα πολλές επιλογές ανά αγώνα, πάρα πολλοί αγώνες, όλα τα αθλήματα, γενικότερα μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όσους τους αρέσει ο αθλητισμός και το στοίχημα κατ' επέκταση. Αύριο είναι η Σταβέντο στο Ρίζεσι Καζίνο, στο Αλφρέντος Γκάντερ, θα σας πω και αύριο λεπτομέρειες. Πολύ καλό event, Στέργιο. Πολύ βολική ημέρα, πολύ βολική 10 ώρα. Θα προσφέρεται για να πάτε. Το μέρος είναι τέλειο. Γενικά εκεί πέρα έχει δροσιά όλες τις ώρες, οπότε μια χαρά και είναι. Και στο Alfredo's Gardens ένα παραπάνω. Ναι, ναι. Τέλειος χώρος. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό event. Μαζί μας ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηγενής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να ανανεώσετε ή να ανακαινήσετε το μπάνιο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα βρίσκεται ο Φτίκας, πάνω από τον κήπο του Καλού, και τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας είναι και τα ΝΑΚ, τα οποία έχουν πάρα πολλές επιλογές για γυναίκες, άνδρες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Είναι πολλά και τα καταστήματα. Μπορείτε να βρείτε ένα κατάστημα Τσιμισκή Μεροζωτέλου, ένα κατάστημα Πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν, και ΝΑΚ.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές προσφορές αυτό το διάστημα, οπότε είναι ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας από τα ΝΑΚ. Alkmaar 217-370 το Χ, 305 η νίκη του Δικεφάλου επί των Ολλανδών. Βλέπω συστήχημα. Over 2,5-1,62 αγάπη, under 2,5-2,25. Ναι. Goal 1,5, no goal 2,5. Όλα τα κλασικά στοιχήματα, ημίχρονο τελικό, ακριβές σκορ και τα λοιπά, handicap, αποτέλεσμα ημιχρόνου, περιθώρια νίκης. Έχει κανένα στοίχημα για παίκτη, να δώσω την έμπνευσή μου. Έχεις έμπνευση για παίκτη? Περίμενα εδώ. Δεν έχει ακόμα για παίκτες, αλλά έχει περισσότερα από 150 ειδικά στοιχήματα σε στοίχημα, αν θέλετε να συνδυάσετε το παιχνίδι και να παίξετε κάποιο στοίχημα γύρω από αυτό. Λοιπόν, αυτά. Φάγαμε και ένα δίλεπτο τον Γιώργο Παναγιωτίδη, δεν πειράζει. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Παρέα με τον κύριο Παναγιωτήδη μέχρι τις 3, εμείς μαζί λίγα λεπτάκια μετά τις 12 όπως κάθε ημέρα. Καλό μεσημέρι.